Καλησπέρα από τον πύργο βιβλίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα και η συζήτησή μας είναι αφιερωμένη στη γυναίκα. Το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Πρώτης Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής, μαζί με εκλεκτούς ακαδημαϊκούς από το χώρο της ιατρικής, αλλά και με γυναίκες οι οποίες βίωσαν τον καρκίνο και έχουν να μας πούνε βιωματικές εμπειρίες, σχεδιάσαμε τη συζήτηση «Γυναίκα, άσκηση και καρκίνος». Η εκδήλωση πραγματοποιείται από τη διοργανωτική επίβλεψη της Αναγέννησης και Πρόοδος, είναι δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Θα υπάρξει ταυτόχρονη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Μείνετε κοντά μας, αλλά μπορείτε να συμμετέχετε και ενεργά στη συζήτηση snfcc.org/questions. Στείλτε ερωτήσεις. Έχουμε διαλεχτούς ακαδημαϊκούς συναδέλφους. Έχουμε γυναίκες που έχουν βιωματικές εμπειρίες. Έχουμε ψυχολόγο μαζί μας, όπου μπορούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία έχετε. Και πριν δώσω το λόγο στους εκλεκτούς συναδέλφους, θα ήθελα δύο μελέτες να μοιράσω μαζί σας για την άσκηση και τον καρκίνο. Μία του 2012, όπου κάνει μια μεγάλη ανασκόπηση όλων των μελετών σε ποντίκια από το 1945 έως το 2012, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση 60% όλων των ειδών του καρκίνου, αυτό στα ζώα. Και υπάρχει μια άλλη σπουδαία το 2016, από 12, μια ανασκόπηση σε 12 μελέτες, όπου παρατηρείται μείωση σε 26 διαφορετικούς τύπους καρκίνου. Μείωση με την άσκηση. Φαίνεται ότι η σύγχρονη θεραπεία του καρκίνου είναι χειρουργική, κατά κύριο λόγο, αλλά και η ανοσοθεραπεία. Εδώ έρχεται η άσκηση και είναι τα τελευταία 4 χρόνια όλες οι μελέτες εντυπωσιακές, όπου δείχνει την άσκηση να ενισχύει την άνοσοθεραπεία. Θα δώσω το λόγο στον καθηγητή της Τέταρτης Χειρουργικής του Εθνικού Καρδιοσυχικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Αρκαδόπουλο, χειρουργός με μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική του μαστού, να μας μιλήσει πρόληψη του καρκίνου του μαστού, προληπτική χειρουργική. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Παρακαλώ, στο βήμα. Να τονίσω ότι όλα τα μέτρα έχουν επαρθεί, είμαστε σε απόσταση, είμαστε σε μάσκες, με μάσκες και έχουμε κάνει και όλοι τα τεστ και είμαστε, δόξα τον Θεό, αρνητικοί. Κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κουλουβάρη, ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές για την ευκαιρία να είμαι μαζί σας απόψε σε μια σημαντική εκδήλωση, σε μια σημαντική ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις γυναίκες, ιδιαιτέρως τις παριστάμενες. Και το δώρο μου για τη σημερινή εκδήλωση θα το αναφέρω, θα μου επιτρέψετε να το αναφέρω στο τέλος της ομιλίας. Προχωράμε λοιπόν για τον καρκίνο του μαστού, για την πρόληψη, τι μπορούμε να κάνουμε εν έτη 2021 για να προλάβουμε την νόσο, για να τη διαγνώσουμε εγκαίρως την νόσο, για να γίνουμε καλά από αυτή την νόσο. Μια διαφάνεια μόνο για την ανατομία του μαστού. Να θυμίσουμε ότι αυτό το θαυμάσιο όργανο βλέπετε ότι αποτελείται κυρίως από λίπος και μαζικό αδένα και βλέπετε στη μικρή φωτογραφία την ασπρόμαυρη, μια φωτογραφία από μικροσκόπιο που δείχνει ποια είναι η δομή της ποροδιακής μονάδας. Εκεί μέσα σε αυτή τη μονάδα παράγεται η υπερτροφή της βρεφικής ηλικίας στο μητρικό γάλα. Δυστυχώς και σε αυτή τη μονάδα είναι που ξεκινάει ο καρκίνος του μαστού. Και να θυμηθούμε λίγο τα βασικά νούμερα για αυτή την νόσο. Βλέπετε από τον παγκόσμιο χάρτη ότι οι περιοχές που είναι με σκούρο μπλε, όπου είναι ουσιαστικά όλος ο δυτικός κόσμος, είναι οι περιοχές αυξημένου κινδύνου για καρκίνο του μαστού. Είναι οι περιοχές με τα περισσότερα περιστατικά κατά αναλογία πληθυσμού. Και βλέπετε επίσης ότι το νούμερο παγκοσμίως στο δυτικό κόσμο έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στο 1:8 γυναίκες. Αυτό το νούμερο τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει ότι για κάθε 8 κορίτσια που γεννιούνται σήμερα, το ένα δυστυχώς στη διάρκεια της ζωής του θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού. Αυτό θα το ακούσετε να αναφέρεται και ως μέσος κίνδυνος, 12% κίνδυνο στη διάρκεια της ζωής, ενώ ορίζουμε ως υψηλό κίνδυνο, γιατί κάποιες γυναίκες έχουν υψηλό κίνδυνο, πάνω από το μέσο κίνδυνο, ορίζουμε το ποσοστό του 20%. Ό,τι είναι πάνω από 20% ως πιθανότητα είναι υψηλός κίνδυνος για καρκίνο του μαστού. Και βλέπουμε και μία πολύ βασική καμπύλη που πώς έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτή η καμπύλη μας δείχνει την εξέλιξη
των περιστατικών, το πώς αυξάνονται τα περιστατικά χρόνο με το χρόνο σε δύο βασικούς πληθυσμούς, λευκές και μαύρες γυναίκες, αλλά συγχρόνως στην κάτω μεριά της διαφάνειας υπάρχει και το αισιόδοξο μήνυμα το πώς μειώνεται η εθνικότητα. Βλέπετε λοιπόν ότι όσο αυξάνονται τα περιστατικά τα τελευταία χρόνια, τόσο μειώνεται όμως και η εθνικότητα. Είναι λοιπόν περισσότεροι οι καρκίνοι του μαστού. Αυτό που έχουμε ως εντύπωση όλοι μας από το περιβάλλον μας είναι αλήθεια, είναι περισσότεροι, αλλά σκοτώνουν λιγότερες γυναίκες. Και πάμε στο θέμα μας που είναι η πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Όταν λέμε πρόληψη, εννοούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η πρωτογενής πρόληψη, όπως λέμε εμείς οι γιατροί, δηλαδή να μην νοσήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μην νοσήσουμε καθόλου. Το άλλο που κυρίως μας ενδιαφέρει για τον καρκίνο του μαστού είναι η λεγόμενη δευτερογενής πρόληψη. Δευτερογενής πρόληψη είναι η έγκαιρη διάγνωση. Δηλαδή, αν νοσήσουμε, να το βρούμε εγκαίρως και να το θεραπεύσουμε. Και εδώ βλέπετε αυτά που ίσως έχετε ακούσει, ίσως έχετε διαβάσει, είναι οι λεγόμενοι παράγοντες κινδύνου για να κάνει μια γυναίκα καρκίνο του μαστού. Βλέπετε στη λίστα ότι περιλαμβάνεται η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, τα γονίδια που επιβαρύνουν, βεβαίως η φυλή, η παχυσαρκία, η μη τεκνοποίηση μέχρι τα 30, ή μάλλον η πρώτη τεκνοποίηση μετά τα 30, η πρώιμη μηναρχή, η αργή εμμηνόπαυση, το ιστορικό της ορμονικής υποκατάστασης, το αλκοόλ, η έλλειψη άσκησης και το κάπνισμα. Αυτοί είναι γνωστοί κλασικοί παράγοντες κινδύνου για να αναπτυχθεί καρκίνος του μαστού. Από αυτούς τους παράγοντες τώρα μέσα, αν θυμάστε τη λίστα, υπάρχουν μερικοί που μπορούμε να τους αλλάξουμε, μπορούμε να τους επηρεάσουμε. Άρα, αν τους επηρεάσουμε, αν τους αλλάξουμε, θα πετύχουμε τη λεγόμενη πρωτογενή πρόληψη, που σημαίνει να μην νοσήσουμε. Ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς επιστημονικά, να ελαττώσουμε τις πιθανότητες να νοσήσουμε. Για να τις μηδενίσουμε, είναι αδύνατον. Ποιοι είναι λοιπόν οι παράγοντες που μπορούμε να επηρεάσουμε από αυτούς? Είναι το σωματικό βάρος και η διατροφή. Το να κρατάμε ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος, ειδικά μετά την εμμηνόπαυση, και μια υγιεινή διατροφή, χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά, πλούσια σε φυτικές ίνες, είναι πολύ βασικό. Η κατανάλωση αλκοόλ, αυτό μπορούμε να το επηρεάσουμε. Ακόμη και ένα ποτό τη μέρα αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού 10%. Η άσκηση, που είναι και το θέμα μας. Βλέπετε ότι 150 με 300 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα ή 70 με 150 έντονη άσκηση την εβδομάδα ελαττώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού 20-30%. Πάρα πολύ σημαντική ελάττωση. Να περιορίσουμε τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων, να κάνουμε την πρώτη μας σκήση, αν είναι δυνατόν, σε όσο πιο νέα ηλικία γίνεται. Ο θυλασμός προστατεύει από καρκίνο του μαστού και οι συνθήκες του ύπνου, να μην υπάρχουν διαταραχές του ύπνου το βράδυ και να μην μένουμε ξύπνοι το βράδυ. Αυτοί είναι παράγοντες που μπορούμε να επηρεάσουμε. Και αν το κάνουμε, θα δούμε ότι μπορούμε να ελαττώσουμε την πιθανότητα καρκίνου του μαστού. Δυστυχώς όμως, ακόμη και αν τα κάνουμε αυτά, ο καρκίνος του μαστού υπάρχει, εμφανίζεται και εκεί μπαίνει ο ρόλος της έγκαιρης διάγνωσης. Όταν λέμε έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του μαστού, εννοούμε τρία πράγματα. Αυτοπαρακολούθηση του μαστού, δεν λέμε πια για αυτοεξέταση, λέμε για αυτοπαρακολούθηση, breast awareness, κλινική εξέταση και απεικονιστικές εξετάσεις. Τι σημαίνει αυτοπαρακολούθηση? Σημαίνει ότι προσέχει η γυναίκα, μην τυχόν εμφανιστούν στο μαστό αυτά τα σημάδια που βλέπετε. Αλλαγές στο δέρμα, αλλαγές στη θηλή, στο χρώμα, στην υφή, υγρό από τη θηλή, όλα αυτά που ξέρετε. Κλινική εξέταση δεν χρειάζεται να σας πω τι σημαίνει. Σημαίνει εξέταση από γιατρό, συστηματική. Απεικονιστικές μέθοδοι είναι γνωστές για το μαστό, ψηφιακή μαστογραφία, τομοσύνθεση, υπερηχογράφημα ελαστογραφία και μαγνητική μαστογραφία. Η βάση των απεικονιστικών μεθόδων, η βάση της έγκαιρης διάγνωσης είναι η ψηφιακή μαστογραφία. Ποιο λοιπόν είναι το πρόγραμμα έγκαιρης διάγνωσης ή πρόληψης δευτερογενούς, όπως το λέμε, εν έτη 2021, ξεκινάει με επίσκεψη σε γιατρό. Ο γιατρός είναι αυτός που θα καθορίσει αν η γυναίκα είναι μέσου κινδύνου, όπως βλέπετε αριστερά, ή υψηλού κινδύνου, όπως βλέπετε δεξιά. Για τις γυναίκες μέσου κινδύνου, αυτό που χρειάζεται είναι αυτοπαρακολούθηση του μαστού, κλινική εξέταση κάθε χρόνο μετά τα 40 και ψηφιακή μαστογραφία κάθε χρόνο μετά τα 40. Ενώ για τη γυναίκα υψηλού κινδύνου, πάνω από 20%, ο γιατρός είναι αυτός που θα καθορίσει τι είδους έλεγχο πρέπει να κάνει και κάθε πότε. Θυμίζω το πρόγραμμα αυτοπαρακολούθηση, κλινική εξέταση κάθε χρόνο μετά τα 40, ψηφιακή μαστογραφία κάθε χρόνο μετά τα 40. Όλες οι άλλες εξετάσεις που είπαμε, υπέρηχο, μαγνητική κλπ., είναι συμπληρωματικές. Τι κάνει ο έλεγχος αυτός? Δίνει χρόνια ζωής. Κοιτάξτε ότι για κάθε 1.000 γυναίκες παρακολουθούμε με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε 33 χρόνια ζωής.
ή αν το θέλετε αλλιώς, θα μειώσουμε 40% τη θνητότητα από καρκίνο του μαστού. Και πάμε λίγο σύντομα και στο κεφάλαιο της προληπτικής χειρουργικής, το οποίο ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, άρχισε να το ακούει ο πολλής κόσμος, με την Αντζελίνα Τζολί βέβαια, που έκανε την προληπτική της μαστεκτομή και είναι μια αυξανόμενη τάση. Προσέξτε, αφορά μόνο τον κληρονομικό καρκίνο, όχι γενικός καρκίνος του μαστού, ο οποίος ήταν ένα μικρό ποσοστό των καρκίνων του μαστού, κληρονομικός καρκίνος. Δεν υπάρχει λόγος μια γυναίκα χωρίς κληρονομικό καρκίνο, χωρίς γονιδιακή επιβάρυνση, να τρέχει για προληπτική χειρουργική. Αφορά τις γυναίκες που έχουν τα περίφημα BRCA γονίδια κυρίως, αυτά που επιβαρύνουν για καρκίνο του μαστού, τον BRCA 1 και τον BRCA 2, και περιλαμβάνει εκτίμηση από ειδικό. Πάντα στην αρχή είναι η εκτίμηση από ειδικό. Γενετική συμβουλευτική και γενετικό έλεγχο και εφαρμογή μεθόδων μείωσης κινδύνου, όπως οι φαρμακευτικές και οι χειρουργικές μέθοδοι. Και να μια χειρουργική μέθοδος που εφαρμόζουμε πάρα πολύ, με πολύ ωραία αποτελέσματα, που είναι η μαστεκτομή, αφαίρεση του μαζικού αδένα, η διατήρηση της θηλής και του δέρματος και η αντικατάσταση του εσωτερικού του μαστού, του μαζικού αδένα, με ενθέματα. Μια εξαιρετική επέμβαση με εξαιρετικά μακροχρόνια αποτελέσματα, που ελαττώνει 90% το ποσοστό των απάθμια γυναίκα καρκίνου του μαστού. Προσοχή όμως, αφορά μόνο αυτές με γονιδιακή επιβάρυνση. Μια ακραία μέθοδος αν θέλετε, αλλά με ακραία καλά αποτελέσματα. Και εδώ είναι η τελευταία διαφάνεια για την οποία σας υποσχέθηκα ότι είναι το δώρο. Το δώρο λοιπόν, το οποίο θέλω να μεταφέρω σήμερα στις εορτάζουσες γυναίκες, είναι ουσιαστικά το μήνυμα που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, ότι ο καρκίνος του μαστού θεραπεύεται. Τα ποσοστά επιβίωσης, όπως βλέπετε, της νόσου, ανάλογα με το στάδιο, είναι 100% στα πρώτα στάδια, 93% στο δεύτερο, πέφτουν λίγο πιο μετά. Πώς θα πετύχουμε αυτά τα ποσοστά? Ένας τρόπος υπάρχει και λέγεται έγκαιρη διάγνωση. Αυτά που είπαμε πριν. Η έγκαιρη διάγνωση, λοιπόν, είναι ζωή. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι και το μεγαλύτερο δώρο για απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ήδη έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα τελειώσει και η επόμενη ομιλία και θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και ευχαριστούμε πολύ. Εδώ να παρουσιάσω τις κοπέλες μας σήμερα και να ξεκινήσω από την κυρία Ρετζίνα Μακέδου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Ρεγκίνα Μακέδου. Ρεγκίνα. Ευχαριστούμε πολύ, Ρεγκίνα. Εγώ ευχαριστώ. Την κυρία Κατερίνα Σαραντοπούλου, από τα Φέδρα Κολύμβησης. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και την κυρία Τζορτζίνα Ξένου, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο καράτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσω με τον επόμενο μιλητή, τον κύριο Νίκο Ακρίβο. Ευχαριστούμε, κύριε Ακρίβο. Είναι γυναικολόγος, μαιευτήρας γυναικολόγος, επιστημονικός συνεργάτης στη Τρίτη Γυναικολογική Κλινική του Αττικού Νοσοκομείου και θα μας μιλήσει για έναν άλλο συχνό καρκίνο, το γυναικολογικό καρκίνο των ανθικών και πώς γίνεται η γονιμοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για αυτή την πολύ ευγενική πρόσκληση και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και μιλάω για ένα τέτοιο θέμα σε αυτή την ημέρα. Θα μιλήσουμε για γυναικολογικό καρκίνο, για να δώσουμε και αισιόδοξα μηνύματα και τις επιλογές που έχει μια γυναίκα για διατήρηση γονιμότητας ακόμα και αν έχει διαγνωστεί με γυναικολογικό καρκίνο. Δεν είμαι ειδικός μαστού, όπως είναι ο κύριος Αρκαδόπουλος. Θα μιλήσω για καρκίνο των έσω γεννητικών οργάνων, όπως καρκίνο του ενδομητρίου, καρκίνο του τραχύλου της μύτηρας και καρκίνο των οθικών και των σαλπίγκων. Όσο περίεργο και αν μπορεί να σας φαίνεται, ακόμα και σε αυτούς τους καρκίνους υπάρχει δυνατότητα να διατηρηθεί η γονιμότητα και οι γυναίκες και να κυοφορήσουν και να γεννήσουν υγιή παιδιά. Φτάνει όμως να πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Όλα αυτά που θα δείτε σε επόμενες διαφάνειες δεν είναι τίποτα παραπάνω από τις επίσημες οδηγίες, δηλαδή αυτό που πρέπει να είναι ογκολογικά πρώτα απ' όλα ασφαλές. Και θα παρουσιάσουμε και κάποια παραδείγματα που έχουν αντιμετωπιστεί, πραγματικά παραδείγματα που έχουν αντιμετωπιστεί στην κλινική μας. Άρα, για να προσφέρουμε οτιδήποτε τέτοιο σε μια γυναίκα που έχει διαγνωστεί με κάποιο καρκίνο, πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα ογκολογικά ασφαλές, να μην ρισκάρουμε. Πρέπει να υπάρχει ισχυρή επιθυμία της ασθενούς για διατήρηση της γονιμότητας. Αυτή η επιθυμία όμως συνδυάζεται και με έναν ρεαλισμό. Δηλαδή, να υπάρχει μια ασθενή η οποία έχει πιθανότητα επίτευξη εγκυμοσύνης. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε διατήρηση γονιμότητας σε μια ασθενή η οποία είναι 50 ή 60 ετών. Εννοείται ότι πρέπει να συζητιούνται όλα αυτά τα περιστατικά σε ογκολογικά συμβούλια και πολύ σημαντικό πρέπει να έχουμε πλήρη ενημέρωση και συγκατάθεση της ασθενούς.
Δύο λόγια για τον καρκίνο του ενδομητρίου, που είναι ένας πολύ συχνός γυναικολογικός καρκίνος. Οι βασικές προϋποθέσεις για να προτείνουμε συντηρητική αντιμετώπιση και να μην εξαιρεθεί το όργανο που πάσχει, είναι να έχουμε ένα καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα, δηλαδή ένα καρκίνωμα το οποίο όταν το κοιτάξουμε στο μικροσκόπιο να φαίνεται σχεδόν σαν φυσιολογικά κύτταρα, να έχουμε μια απεικόνηση η οποία να είναι χωρίς ευρήματα και σε αυτές τις γυναίκες μπορούμε να προσφέρουμε φαρμακευτική αγωγή με προγεστερόνη, δεν κάνουμε επέμβαση, δεν αφαιρούμε το όργανο που πάσχει και εκτιμάται εκ νέου η γυναίκα αυτή μετά από 6 μήνες και εφόσον έχει πλήρη υποστροφή του καρκίνου μπορεί να προχωρήσει σε τεκνοποίηση. Δύο παραδείγματα που έχουν αντιμετωπιστεί και πήγανε πάρα πολύ καλά. 33 και 39 ετών άτοκες και δύο γυναίκες. Ακολούθησαν το σχήμα βάση των επίσημων οδηγιών. Υπευλήθησαν σε φαρμακευτική αγωγή με προγεστερόνη. Στους 6 μήνες έγινε εκτίμηση και είχαν πλήρη υποστροφή του καρκίνου τους. Η μία περίπτωση έμεινε έγκυος με εξωσωματική δίδυμο σκίηση και γέννησε δύο υγιή παιδιά. Και η άλλη περίπτωση έμεινε έγκυος αυτόματα, αμέσως μετά την ιστεροσκόπηση και επίσης γέννησε ένα υγιές παιδί. Όσον αφορά τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, και εδώ είναι εφικτή διατήρηση γονιμότητας, διατήρηση του οργάνου, προτείνεται μόνο για τα πολύ αρχόμενα στάδια και για όγκους μικρούς κάτω των 2 εκατοστών. Και εδώ πρέπει να έχεις μια απεικόνηση η οποία να είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα. Πρόσφατα αντιμετωπίσαμε μια ασθενή 32 ετών άτοκο, η οποία είχε και ένα ιστορικό αιματολογικής νεοπλασίας σε εφηβική ηλικία. Είχε ένα πολύ αρχόμενο καρκίνωμα τραχύλου μήτρας. Η αρχική συμβουλευτική που είχε δεχτεί ήταν για πλήρη εξαίρεση του οργόνου που πάσχει. Υπευλήθησε λιγότερο, αν θέλετε, λιγότερο ριζική επέμβαση με εκτομή τμήματος τραχύλου και αφαίρεση λεμφαδένων λαπαροσκοπικά. Η ασθενή αυτή είναι ελεύθερη νόσου και είναι σε αναμονή για επίτευξη εγκυμοσύνης. Η τρίτη οντότητα για την οποία θα μιλήσουμε είναι ο καρκίνος οθικών και σαλπίγκων. Και εδώ είναι εφικτή η διατήρηση γονιμότητας. Ακόμα μια γυναίκα, ακόμα και αν πάσχει από καρκίνο οθήκης, μπορεί να διατηρήσει την άλλη οθήκη της σε κάποιες περιπτώσεις και να κυοφορήσει και να τεκνοποιήσει. Μιλάμε για αυτές τις τρεις περιπτώσεις οριακής κακοήθειας όγκου. Πάλι καλά διαφοροποιημένα καρκινώματα και σε κάποιες περιπτώσεις μη επιθυλιών όγκων. Αυτά είναι όμως η ιατρική ορολογία, η οποία δεν νομίζω μας αφορά στη σημερινή συνάντηση. Δύο παραδείγματα θα σας παρουσιάσω για να δείτε ότι πόσο εφικτά είναι κάποια πράγματα, αρκεί να ακολουθείς τις οδηγίες και να τα κάνεις τα πράγματα σύμφωνα με αυτό που λένε οι κατευθύνσεις οδηγίες. Μιλάμε για μια γυναίκα 33 ετών άτοκο, η οποία είχε ιστορικό καρκίνο οθήκης, ηλικία 22 ετών, είχε κάνει πολλαπλά χειρουργία και χημειοθεραπεία. Υπευλήθη πριν από 1-1,5 χρόνο σε λαπαροσκοπική αφαίρεση μιας κύστος από την οθήκη και στη συνέχεια έμεινε έγκυος αυτόματα. Γέννησε δυστυχώς με κεσαρική τομή πρόωρα στις 29 εβδομάδες λόγω μιας κατάστασης μευτικής που λέγεται προεκλαμψία σε ένα πολύ μικρό μωρό στα 660 γραμμάρια. Όμως αυτό το μωρό έζησε μετά από 6 μήνες παραμονή στη μονάδα εντατικής νοσηλείας. Το έχει πάρει σπίτι και η ίδια είναι καλά και ελεύθερη νόσου. Και η δεύτερη περίπτωση αφορά μια γυναίκα 40 ετών άτοκο επίσης, η οποία στο πρώτο της υπερηχογράφημα για την κύηση 8 εβδομάδων βρέθηκε μια εξεργασία στη δεξιά οθήκη, η οποία ήταν ύποπτη για καρκίνο. Και πράγματι και εμάς μας ήταν ύποπτη για καρκίνο. Κάναμε μια λαπαροσκόπηση 14η εβδομάδα κύηση, όπως προβλέπουν οι οδηγίες, ενώ ήταν έγκυος. Αφαιρέσαμε μόνο αυτό το εξάρτημα. Η κύηση συνεχίστηκε, γέννησε ένα υγιές μωρό, προχώρησε και σε δεύτερη εγκυμοσύνη. Έχει δύο μωρά και είναι ελεύθερη νόσου για 3-4 χρόνια τώρα. Αυτά ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι είναι εφικτή η διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο, αρκεί να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις και αρκεί να απευθυνθούμε στους ειδικούς που γνωρίζουν λίγο παραπάνω για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ακρίβο. Κάποιες ερωτήσεις, παρακαλώ. Να δούμε. Εδώ να τονίσω ότι το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας κάνει με όλες τις κλινικές και με την κλινική του κυρίου Αρκαδόπουλου και του κυρίου Ακρίβου. Οργανώνουμε νέα κλινικά πρωτόκολλα και θέλουμε να είμαστε
αυτή που θα παρασύρουμε και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο για την άσκηση σε ασθενείς που είτε έχουν διαγνωστεί με καρκίνο είτε έχουν περάσει τον καρκίνο και έχουμε νέα ερευνητικά πρωτόκολλα και θεραπευτικά πρωτόκολλα για την άσκηση, συνεργασία με όλες τις κλινικές. Μια ερώτηση εδώ για εσάς κύριε καθηγητά, καρκίνο στήθους, ογκεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός, κίνδυνος λεμφωδήματος λόγω γυμναστικής. Ποια είδη γυμναστική συνίσταται, τι επίση γυμναστική, τι ένταση γυμναστική συνίσταται, αερόβια άσκηση επιτρέπεται, τρέξιμο μέτριας έντασης. Θα τα απαντήσουμε και τα τι είδους γυμναστικής, θα τα πούμε και παρακάτω και μείνετε κοντά μας, αλλά να μιλήσουμε για το πρώτο κύριε καθηγητά. Ναι. Κίνδυνος λεμφυδήματος λόγω γυμναστικής υπάρχει. Καταρχάς να πούμε ότι το λεμφίδημα είναι ένας κίνδυνος που υπάρχει μετά από τις επεμβάσεις που γίνονται στη μασχαλία κοιλότητα, ειδικά λεμφαδενικό καθαρισμό. Λόγω της γυμναστικής, όχι. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Φυσικά, το κάθε πρόγραμμα, θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά, άσκησης πρέπει να εξατομικεύεται και να γίνεται σε συνεργασία με τον γιατρό που παρακολουθεί την ασθενή. Δυστυχώς, ο κίνδυνος λεμφυδήματος είναι υπαρκτός, ειδικά σε λεμφαδενικούς καθαρισμούς, αλλά όχι λόγω της γυμναστικής. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Για τα είδη που ρωτάει η κυρία, νομίζω θα τα πούμε και στη συνέχεια, αλλά υπενθυμίζω το νούμερο που έδειξα, 75 με 150 λεπτά έντονης άσκησης την εβδομάδα είναι ο χρυσός κανόνας και μετά τη χειρουργική του καρκίνου του μαστού. Είναι σπουδαίο αυτό που είπατε και να μείνει έντονης άσκησης. Φαίνεται ότι δείχνουν όλες οι μελέτες μετρίας με υψηλή ένταση άσκηση βοηθάει αρκεί να έχει μεγάλα διαλύματα ανάμεσα στις ασκήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την εκδήλωση. Χειρουργήθηκα το 2011 με μαστεκτομή και προσθετική μαστού. Η γιατρός που με χειρούργησε μου απαγόρεψε να κάνω κάθε άσκηση πέρα του περπατήματος, που δεν μου αρέσει. Δεν μου επέτρεπε ούτε γυμναστική τύπου γιόγκα, ούτε θερμαλουτρά, ούτε τίποτε. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είδη γυμναστικής επιτρέπεται, ώστε να καταλάβουμε τη λογική και να αποφύγουμε ό,τι μας πειράζει. Σας ευχαριστώ και τον προτέρω. Φαντάζομαι η απαγόρευση αφορούσε το πρώτο χρονικό διάστημα μετά την τοποθέτηση του ενθέματος για λόγους καλύτερης πούλωσης και ενσωμάτωσης του ενθέματος. Τόσα χρόνια μετά φυσικά και μπορεί να κάνει άσκηση η κυρία με τον κανόνα που είπαμε και προηγουμένως και αεροβική άσκηση και θερμάλουτρα μπορεί να κάνει, όχι καυτά εννοείται. Μπορεί να ζήσει φυσιολογικότατα τη ζωή της. Έχουν περάσει πια αρκετά χρόνια και είναι θεραπευμένη ουσιαστικά από τον καρκίνο του μαστού. Πάρα πολύ ωραία. Άρα όχι μόνο περπάτημα, μπορείτε οποιαδήποτε άσκηση θέλετε. Για τον κύριο Ακρίβο, συμφωνείτε πως κατά τη μεταφορά οαρίων σε γυναίκες πριν ξεκινήσουν χημειοθεραπεία θα πρέπει να αποφεύγεται η άσκηση για κάποιες μέρες? Δεδομένου ότι οι ειδικοί της άσκησης θεωρούν ότι οι ασθενείς θα πρέπει να ξεκινούν τη θεραπευτική άσκηση μιας με δύο εβδομάδες από την έναρξη χημειοθεραπείας. Άρα, τι θα προτείνατε λοιπόν σε μια γυναίκα που θέλει να κάνει μεταφορά οαρίων, αλλά ταυτόχρονα θέλει να κάνει και θεραπευτική άσκηση κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας της? Ποιο είναι αυτό το χρονικό περίθωριο στο οποίο μπορεί να ξεκινήσει την άσκηση? Πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις. Πάρα πολύ ωραίες. Ναι. Στο πρώτο ερώτημα, αν κατά τη μεταφορά ωραίων σε γυναίκες πριν ξεκινήσουν χημειοθεραπεία θα πρέπει να αποφεύγεται η άσκηση για κάποιες ημέρες, δεν υπάρχει κάποια τέτοια οδηγία. Δεδομένου ότι η δική της άσκηση θεωρούν ότι οι ασθενείς θα πρέπει να ξεκινήσουν χημειοθεραπείας. Δεν καταλαβαίνω το δεύτερο ερώτημα, τι ακριβώς. Να έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τη χημειοθεραπεία και μετά να ξεκινήσει την άσκηση. Αυτό δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να το απαντήσω. Απευθύνεται κυρίως σε παθολόγους, ογκολόγους και όχι χειρουργούς όπως είμαστε εμείς. Θα το απαντήσουμε στο επόμενο session. Ναι. Μείνετε μαζί μας. Τι θα προτείνετε σε μια γυναίκα που θέλει να κάνει. Συγγνώμη λίγο την προηγούμενη ερώτηση, παρακαλώ. Τι θα προτείνατε σε μια γυναίκα που θέλει να κάνει μεταφορά οαρίων, πότε να κάνει την άσκησή της και αν δεν έχει κάποια αντένδειξη? Δεν υπάρχει κάποια τέτοια οδηγία, δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη για τη μεταφορά οαρίων. Δεν υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη. Αυτό που δείχνουν οι μελέτες, φαίνεται ότι η άσκηση βοηθάει, η μέτρια προς έντονη ένταση άσκηση βοηθάει στις επιπλοκές, θα λέγαμε, της χημειοθεραπείας. Αυτό είναι ξεκάθαρο και φαίνεται σχεδόν σε όλα τα είδη του καρκίνου. Να πάμε και στην επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Οι κυρίες με καρκίνο ενδομητρίου που κυοφόρησαν, πέρασε η πενταετία μετά τη διάγνωση και την κυοφορία χωρίς εμφάνιση νέου καρκίνου. Εννοείται στα περιστατικά στα οποία παρουσιάσαμε. Ναι, ναι.
Ναι, η μία έχει περάσει την πενταετία, η άλλη δεν έχει περάσει την πενταετία, αλλά είναι ελεύθερη νόσου. Πολύ ωραία. Ασθενής που υπόκειται σε αγωγή με προγεστερόνη, αναφερθήκατε σε τι περιπτώσεις αναφέρεστε? Ναι, οι ασθενείς αυτές παίρνουν φουλ αγωγή με προγεστερόνη, παίρνουν και τοπικά προγεστερόνη με σπιράλ Μιρένα, έτσι, το οποίο είναι ένα σπιράλ στην ουσία, το οποίο παρέχει αντισύλληψη και περιέχει ένα παράγωγο της προγεστερόνης που λέγεται νευρογεστρέλη. Και παίρνουν επίσης και αγωγή 6 μήνες κάθε μέρα από το στόμα, ένα φάρμακο που λέγεται Μεγεστρόλη, εμπορική ονομασία είναι το Μεγκέις, και παίρνουν οι 160-320 μιλιγκράμμ ημερησίως. Και βέβαια δεν έχουν καμία ενδένδειξη να κάνουν άσκηση. Όχι, σωστά. Καμία. Δεν υπάρχει πρόκληση. Καμία ενδένδειξη να κάνουν άσκηση. Ο καρκίνος του ενδομετρίου θα επανέλθει μετά την κύηση και θα χρειαστεί αφαίρεση της μήτρας? Ούτως ή άλλως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αυτό ίσως δεν το ανέφερα, που κάνεις διατήρηση γονιμότητας για γυναικολογικό καρκίνο, με το που τεκνοποιήσει και μια γυναίκα, η οδηγία η επίσημη από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας είναι για αφαίρεση του οργάνου που πάσχει. Άρα όλες αυτές οι γυναίκες με καρκίνο ενδομετρίου, αφού γεννήσουν, πρέπει να ευολογηθούν σε επέμβαση ιστερεκτομής. Και στις περιπτώσεις που έχουμε κάνει τέτοια επέμβαση μετά την κύηση, περιέργως βρίσκονται υπολειμματικά στοιχεία καρκινώματος. Τι κίνδυνο εμφάνισης γυναικολογικού καρκίνου ενέχεται σε γυναίκα που έχει νοσήσει από καρκίνο σε εφηβική ηλικία? Αυτό είναι για μένα ερώτηση ή μόνο για μένα? Είναι πολύ γενικό το ερώτημα αυτό. Εξαρτάται τι καρκίνο έχει εμφανίσει σε εφηβική ηλικία. Τώρα φαντάζομαι αυτή η ερώτηση έγινε με αφορμή... Καρκίνο οθικών, 22 χρονών. Ναι. Έχουμε και μια συνάδελφος που είναι τώρα στην Αγγλία, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Και κολυβίδρια κιόλας, καρκίνο οθικών στα 23. Ναι. Έγινε αφαίρεση της μία οθήκης. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα να αναπτύξει καρκίνο στη συνέχεια? Ναι. Όλες οι γυναίκες που εμφανίζουν οποιοδήποτε καρκίνο σε νεαρή ηλικία, είτε είναι εφηβική είτε είναι λίγο μετά την εφηβεία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υποβάλλονται σε μια συμβουλευτική από γενετιστή και να υπολογίζεται, για να θέλετε να δίνετε μια συμβουλευτική, ότι τι πρέπει να κάνει από εκεί και πέρα και το πώς πρέπει να παρακολουθεί, όχι μόνο για το συγκεκριμένο καρκίνο, αλλά και γενικότερα. Μάλιστα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο, κύριε Κουλουβάρη, ότι ο καρκίνος των νεοθηκών, όπως δείξαμε, συνδέεται με τον καρκίνο του μαστού μέσω των γονιδίων BRCA. Γι' αυτό μπορεί σε νεαρές ηλικίες να εμφανιστούν και οι δύο καρκίνοι όταν υπάρχει μετάλλαξη αυτών των γονιδίων. Ήθελα να ρωτήσω αυτό, κύριε καθηγητά. Αν υπάρχει σε μια γυναίκα οικογενειακό ιστορικό, οι γονείς της, καρκίνο εντέρου, η μητέρα και καρκίνο μαστού, καρκίνο εντέρου ο πατέρας και καρκίνο μαστού η μητέρα. Το κορίτσι αυτό από πότε πρέπει να αρχίσει να έχει την επίσκεψη στο γιατρό? Και δεν μιλάω για τη μαστογραφία μόνο. Μιλάω για την κλινική εξέταση και αν χρειάζεται κάτι άλλο πέριχο. Ανάλογα με το πότε εμφανίστηκαν αυτοί οι καρκίνοι, ειδικά ο καρκίνος του μαστού στη μητέρα και τι ιστολογικός τύπος ήταν, εξατομικεύεται ο κίνδυνος της κοπέλας. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια συμβουλευτική συνεδρία και με βάση τον υπολογισμό του κινδύνου, ο οποίος τώρα μπορούμε να τον κάνουμε με μεγάλη ακρίβεια, να πούμε ένα νούμερο για τον κίνδυνο, με βάση τον υπολογισμό αυτό να τη συστήσουμε πότε θα πρέπει να αρχίσει να ελέγχεται και τι είδους έλεγχο θα κάνει. Ας πούμε, κοπέλες πολύ υψηλού κινδύνου, συνιστούμε να κάνουν μαγνητική μαστογραφία κάθε χρόνο. Ένα παράδειγμα. Από τι ηλικία? Εξαρτάται από τι ηλικία νόσησε η μητέρα. Της. Okay. Ναι. Αυτό ισχύει και στο παιδί της μητέρας, στην εγγονή δηλαδή? Αυτό ισχύει σε όλες τις γυναίκες του ναι. γενεαλογικού δέντρου. Ισχύει. Γι' αυτό θα πρέπει να καθίσουμε Μάλιστα. κάτω και να το κάνουμε με ακρίβεια και να υπολογίσουμε τους κινδύνους. Πάρα πολύ. Μερική μαστεκτομή και ήλιος επιτρέπεται? Βεβαίως, δεν υπάρχει καμία αντένδειξη για την έκθεση στον ήλιο, αρκεί η ουλή να έχει τελειώσει η διαδικασία της επούλωσης και να λαμβάνεται η κατάλληλη προστασία, η κάλυψη και τα αντιλιακά και όλα αυτά. Το σπιράλ Μιρένα μπορεί να θεωρηθεί και ένα είδος πρόληψης, κύριε Ακρίβου? Κατά μία έννοια, ναι. Συνήθως το σπιράλ Μιρένα δεν χορηγείται για νεοπλασία για προκαρκινική κατάσταση του ενδομητρίου, για κάποιες γυναίκες τοποθετείται για λόγους αντισύλληψης ή για μηνομητροαργίες, δηλαδή να έχουν ένα ανακανόνιστο κύκλο. Είναι γνωστό ότι αυτό το σπιράλ, Μιρένα,
προφυλάσσει από καρκίνο ενδομητρίου. Άρα, κατά αυτήν την έννοια, μπορεί να θεωρηθεί και ένα είδος πρόληψης. Όχι ότι προτείνεται, βέβαια, όχι ότι συστήνεται να τοποθετηθεί για αυτό το λόγο, αλλά αυτή την έννοια ναι. Τα κορίτσια που έχουν περάσει εφηβικό καρκίνο λέμφωμα έχουν αυξημένες πιθανότητες υπογονιμότητας ή όχι? Αυτό εξαρτάται από το τι χημειοθεραπεία έχουν λάβει και αν έχουν πάρει χημειοθεραπεία. Δηλαδή, αν η θεραπεία που έχουν πάρει ήταν στην ηλικία που την πήραν, επηρέαζε τις οθήκες τους. Δηλαδή, αν ήταν τοξικά τα φάρμακα τα οποία παίρνανε. Όχι πάντα. Πολύ ωραία. Να μας πείτε και δύο λόγια για το εμβόλιο του HPV για τις κόρες μας. Πότε να το κάνουν, αν πρέπει να το κάνουν. Πρέπει να το κάνουν. Αυτό το θέμα νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει στον κόσμο. Πρέπει να το κάνουν. Δεν είναι ένα εμβόλιο που εμφανίστηκε χτες, επειδή ζούμε και στην εποχή του εμβολιασμού. Είναι πάρα πολλά χρόνια στην αγορά. Είναι ένα ασφαλές εμβόλιο. Πρέπει να το κάνουν. Ούτε οι παιδίατροι πρέπει να φοβούνται να το συμβουλεύσουν και να το προτείνουν και να το συνταγογραφήσουν. Πρέπει να το κάνουν και οι επίσημες οδηγίες είναι όλες οι γυναίκες να εμβολιάζονται από τους παιδιάτρους τους. Προέναρξη σεξουαλικών επαφών. Πολύ ωραία. Πότε μια γυναίκα και για τους δύο, πότε μια γυναίκα πρέπει να ξεκινήσει και να κάνει εξετάσεις για θέματα του καρκίνου? Από 20 χρονών και μετά? Σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του μαστού, όχι, είναι πολύ νεαρή ηλικία αυτή, εκτός αν, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις οικογενειακής επιβάρυνσης. Γενικά, συνιστούμε ότι μετά τα 25 πρέπει να αρχίσει η γυναίκα να έχει μία επαφή με το γιατρό σε θέματα μαστού, κάθε 1-3 χρόνια. Μετά τα 40 ξεκινάει ο τυπικός προληπτικός έλεγχος με την ετήσια μαστογραφία. Εσείς, κύριε Κρύβο. Όσον αφορά για το δικό μου κομμάτι, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος screening, π.χ. για τον καρκίνο του ενδομητρίου ή για τον καρκίνο οθικών. Όμως μια γυναίκα πρέπει να αποβάλλεται σε τεστ Παπα-Νικολάου. Παρότι οι περισσότερες Ελληνίδες κάνουν κάθε χρόνο, η οδηγία μάλλον είναι για να γίνεται κάθε τριετία. Και εδώ ξεκινάμε το τεστ Παπα-Νικολάου πολύ νωρίς. Δηλαδή, οι κοπέλες έρχονται στα 17-18 και κάνουν το πρώτο τεστ Παπα-Νικολάου. Σε άλλες χώρες, το πρώτο τεστ Παπα-Νικολάου γίνεται στην ηλικία των 24-25. Αυτό που δεν πρέπει να παραλείπεται είναι η ετήσια γυναικολογική εξέταση. Πολύ ωραία. Η μητέρα του αγοριού μου είχε καρκίνο μαστού κοντά στα 35 της, έκανε χειρουργείο και κάνει συστηματικό έλεγχο κάθε 3 μήνες. Πέρασαν 4 χρόνια και δεν έχει ξαναεμφανιστεί. Ωστόσο, έχει μια κόρη ηλικίας τώρα 13 χρονών. Σε τι ηλικία θα πρέπει λοιπόν η κόρη να ξεκινήσει έλεγχο μαστού? Θέλω να τονίσω κιόλας ότι είναι και παχύσαρκη. Για εσάς είναι αυτό, ναι, κύριε καθηγητά. Με τις πληροφορίες που έχουμε, καρκίνος μαστού σε τόσο νέα ηλικία, στα 35, είναι καμπανάκι για γονιδιακό έλεγχο. Οπότε καλό θα είναι η κυρία αυτή να έρθει σε επαφή με ένα ιατρείο γενετικής συμβουλευτικής και ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κατευθύνουν και την κόρη, βέβαια. Εδώ να τονίσω ότι από τη μελέτη που ανέφερα το JAMA, συνάδελφοι, το 2016, δείχνει ότι μειώθηκαν 26 τύποι καρκίνου ακόμα και στους ασθενείς που ήταν παχύσαρκοι, ακόμα και στους καπνιστές. Είναι εντυπωσιακή η επίδραση της άσκησης. Για εσάς, κύριε Κρύβο, τι εξετάσεις μπορεί να γίνουν σε άτομα με BRCA για την πρόωρη διάγνωση καρκίνων οθικών? Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που μπορούν να γίνουν για την πρόωρη διάγνωση. Αυτό έχει προσπαθήσαμε τα προηγούμενα χρόνια να δούμε αν μπορούμε να διαγνώσουμε πρόημα τον καρκίνο οθήκης. Αυτές οι ασθενείς, ναι, υποβάλλονται πιο συχνά σε γυναικολογική εξέταση, υπερηχογράφημα και σε 125 που είναι ένας καρκινικός δείκτης. Όμως αυτό δεν έχει φανεί να μας βοηθάει να βρίσκουμε περισσότερους καρκίνους νωρίτερα. Όμως, ναι, θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Κάνουμε εμείς κάτι παραπάνω σε γυναίκες οι οποίες είναι BRCA μεταλλαγμένες, είτε BRCA 1 είτε BRCA 2. Και άλλη ερώτηση και νομίζω πάρα πολύ καλές ερωτήσεις. Καλησπέρα σας, γυναίκα με μαστεκτομή άμφο, λεμφαδενικό καθαρισμό άμφο, επιβάλλεται να κάνει υστερεκτομή ή να είναι σε παρακολούθηση με τεστ PAP υπέρηχο? Ηλικία 54. Πάρα πολύ καλές ερωτήσεις. Δεν θα πείτε. Τα στοιχεία δεν είναι αρκετά για να απαντήσουμε. Προφανώς υπήρχε κάποιος αμφωτερόπλευρος καρκίνος του μαστού. Δεν ξέρουμε τώρα γιατί έγινε καθαρισμός, αν δεν είναι και η λεμφαδένες προσδεδειλημένη. Προσωπικά με αυτά τα στοιχεία δεν βλέπω λόγο για υστερεκτομή. Και ηλικία 54, φαντάζομαι μετεμινοπαυσιακή. Δεν ξέρω ο κύριος Ακρίβος τι γνώμη έχει. Εγώ δεν βλέπω λόγο για υστερεκτομή. Όχι, νομίζω
Όπως είπατε, θέλουμε παραπάνω πληροφορίες για το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό νομίζω είναι αντικείμενο συζήτησης, εξατομικεύεται κάθε φορά και αντικείμενο συζήτησης με τον χειρουργό του μαστού, τα ιστολογικά δεδομένα και τον ογκολόγο που την παρακολουθεί. Αλλά δεν υπάρχει ένα απόλυτο ναι ή ένα απόλυτο όχι σε αυτή την ερώτηση. Παραμένει όμως η παρακολούθηση με τεστ ΠΑΠ και υπέρηχο. Σωστά. Ετησίως. Ναι. Το ετησίως, σας είπα, είναι με ένα ερωτηματικό, αλλά ναι. Το ετησίως γυναικολογικός έλεγχος παραμένει. Ναι. Ένα κορίτσι με αυτοάνοσο νόσημα είναι ασφαλές να κάνει το εμβόλιο καρκίνου του τραχύλου? Ναι, είναι ασφαλές. Ναι, είναι ασφαλές. Πολύ ωραία. Νομίζω είναι η ώρα μας να προχωρήσουμε στο επόμενο session. Ό,τι άλλες ερωτήσεις και για την άσκηση και την ποιότητα της άσκησης θα τις απαντήσουμε. Να δείξουμε ένα βίντεο πριν έρθουμε, γιατί η μέρα είπαμε είναι της γυναίκας, γιορτάζει η γυναίκα και αυτό έχουμε εδώ τις κυρίες μας με τη βιωματική εμπειρία, να μιλήσουμε μαζί τους, να ακούσουμε. Και πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καθηγητά, κύριε Ακρίβο, που είσαστε κοντά μας και στις ερωτήσεις που απαντήσαμε, πάρα πολύ καλές ερωτήσεις, να δείξουμε ένα βίντεο μέχρι να ετοιμάσουμε το χώρο ώστε να έρθει κοντά μας ο καθηγητής ο κύριος Τσαλάκης, διευθυντής του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας και η επιστημονική συνεργάτη μας, κυρία Μπογιατζή, Χριστίνα Μπογιατζή, ψυχολόγος μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αφού καλησπερίσω τον κύριο Τσολάκη και την κυρία Μπογιατζή, ευχαριστούμε πολύ και να δώσω το λόγο σε εσάς. Θα πω στους φίλους και φίλες που μας παρακολουθούν, μείνετε κοντά μας, αφού μετά την ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε εδώ με τις γυναίκες μας, που έχουν βιωματικές εμπειρίες και θέλουμε να ακούσουμε, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας ακούσουμε, αλλά είμαστε και για να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να κάνουμε άσκηση και έχουμε στο τέλος τον καθηγητή φυσιολογίας, τον κύριο Κουτσιγέρη, πρωτεργάτη στη χώρα μας για τη θεραπευτική άσκηση, πρωτεργάτη στο «Η άσκηση είναι ένα φάρμακο» και θα μας πει πάρα πολύ πολύτιμες πληροφορίες πώς η άσκηση επηρεάζει τον ασθενή με καρκίνο. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά στις γυναίκες.
Ευχαριστούμε το Κέντρο Πολιτισμού, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για όλη αυτή την υποστήριξη στις επιστημονικές διαλέξεις τις οποίες παρουσιάζουμε. Σήμερα είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και είμαι πραγματικά, έτσι, θα μπορούσα να πω, και συγκινημένος, διότι βρίσκομαι σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετώπισαν το πρόβλημα του καρκίνου. Είναι εδώ κοντά μας με πολύ δύναμη και συνεχίζουν τη ζωή τους, ο καθένας με τον τρόπο του, το οποίο σιγά-σιγά, βιωματικά, ας ξεκινήσουμε να το ακούμε. Μαζί μας, λοιπόν, είναι η Ρεγκίνα Ιμακέδου, είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Καλησπέρα. Ρεγκίνα, πότε ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Διαγνώστηκα με λευχαιμία γύρω στις 14 Ιουνίου του 2020, λίγους μήνες πριν. Τόσο κοντά. Είναι τόσο κοντά. Έμεινα στο νοσοκομείο περίπου 6 μήνες. Είμαι εκτός νοσοκομείου περίπου 3. Ήμουν αθλήτρια, ήμουν κολυμβήτρια. Μετέπειτα έγινα γυμνάστρια, έκανα αυτό που αγαπούσα. Έχω να πω ότι 6 μήνες μέσα στο νοσοκομείο κάθε μέρα χόρευα και έκανα γυμναστική. Δεν σταμάτησα ούτε μία μέρα. Είναι κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ αρχικά ψυχολογικά, να κρατηθώ στα πόδια μου, να κρατηθώ όρθια. Μπορώ να πω ότι και η ιστορία μου σαν αθλήτρια με βοήθησε, γιατί είδα τον καρκίνο σαν κούρσα. Με τους γιατρούς μου σαν προπονητές, το είδα σαν μια κούρσα που έπρεπε να κερδίσω. Ήταν, λοιπόν, για μένα κούρσα ζωής. Η άσκηση, το πόσο με βοήθησε, είναι δώρο Θεού για μένα. Δεν έχω σταματήσει ποτέ να ασκούμαι και πλέον μπορώ να πω ότι πάρα πολύ γρήγορα, ίσως για έναν άνθρωπο με λευχαιμία, έχω επανέλθει περίπου στα φυσιολογικά μου. Πολύ ωραία. Η άσκηση, είπες κατ' επανάληψη, ότι ήταν η συντροφιά σου. Mm-hmm. Χριστίνα. Η κυρία Χριστίνα Μπογιατζή, καλησπέρα. Είναι ψυχολόγος, λογοπαθολόγος, είναι συνεργάτρια του Sports Excellence. Θέλεις να αποκρυπτογραφήσεις λιγάκι αυτή την ιδιαίτερη σχέση αυτών των ανθρώπων στις ιδιαίτερες αυτές στιγμές που περνάνε, με κάτι το οποίο το αναδεικνύουν σημαντικό και στηρίζονται, αρπάζονται, μπορώ να πω, από αυτή την... αποκτούν μια δύναμη και βγαίνουν στο τέλος του τούνελ και βγαίνουν νικητές. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν τον καρκίνο απλά είναι ιατρικό πρόβλημα. Αλλά είναι υπαρξιακό, είναι ψυχολογικό, είναι οντολογικό. Δεν είναι απλά ιατρικό. Είναι η βαθιά αναμέτρηση με το φόβο. Με τον βαθύτερο φόβο που έχει ο άνθρωπος για τη ζωή του. Ούτως ή άλλως, με ή χωρίς καρκίνο, όλοι φοβόμαστε το θάνατο. Απλά οι άνθρωποι που έχουν περάσει από αυτό έχουν αναμετρηθεί με αυτόν. Και όταν ακούω ότι ήταν κούρσα, χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί θα έπρεπε για όλους μας να είναι κούρσα. Δεν λέω ότι θα έπρεπε όλοι να το ζήσουμε αυτό, αλλά θα έπρεπε να παραδειγματιστούμε σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε να νιώθουμε σαν να το ζήσαμε. Για να μπορούμε όλοι να ξέρουμε ακριβώς πώς να ζήσουμε μετά. Γιατί ξέρω τώρα, χωρίς να τις έχω γνωρίσει από κοντά, σήμερα τις γνωρίζω και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ότι κάθε μία από αυτές τις γυναίκες μέσα της ξέρει και γιατί ζει και πώς να ζήσει. Σε φέρνει πιο κοντά στο νόημα και τα παίρνεις όλα όσα ζούσες από πριν και τα φέρνεις πάνω στο τραπέζι, τα επαναπροσδιορίζεις και μαζί τους επαναπροσδιορίζεις και τον εαυτό σου. Αυτό το λέω εγώ ζωή. Πολύ ωραία. Καταρίνα Σαραντοπούλου, πρωταθλήτρια κολύμβησης, συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, πανελλήνιο πρωτάθλημα, πανευρωπαϊκούς, παγκόσμια πρωταθλήματα. Αν θυμάμαι καλά, ήσουν σπρίντερ, έκανες μικρές αποστάσεις. Ναι, ήμουν σπρίντερ. Καταρίνα, η δική σου ιστορία ποια είναι? Λοιπόν, εγώ εκτός από αθλήτρια και έχω μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις δύο φίλες μου εδώ δίπλα, πια τις θεωρώ φίλες μου, είναι ότι είμαι και μαμά. Η κόρη μου είναι στα 21. Έχω μια πολύ μεγάλη κόρη, η οποία είναι και αυτή αθλήτρια, παίζει βόλεϊ.
Και μάλιστα τώρα τυχαίνει να είμαστε και οι δύο και στην ίδια ομάδα. Είμαστε και οι δύο στον Ολυμπιακό. Εκείνη σαν αθλήτρια του βόλεϊ και εγώ σαν μάστερ αθλήτρια. Λοιπόν, είχα μία μητέρα η οποία είχε διαγνωστεί στα 38 της με καρκίνο του μαστού και γονιδιακό BRCA1, αυτό που ανέφερε πριν ο γιατρός μας. Και αντίστοιχα, εγώ έκανα πάντα εξετάσεις από πολύ μικρή, γιατί το ξέραμε αυτό το γονιδιακό δυστυχώς, και παρακολουθούσα πολύ συχνά το κομμάτι του καρκίνου, στο μαστό ιδιαίτερα. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να το... Έκανα μία υστερεκτομή, γιατί έχω κάνει και υστερεκτομή εγώ στα 41, αυτή τη στιγμή είμαι 45 ετών, προληπτικά, διότι μου δίνανε πολύ μεγάλη πιθανότητα καρκίνου του μαστού και των γυναικολογικών λόγω του BRCA1, και μετά αμέσως διγνώστηκε νόσησα στο μαστό. Δηλαδή προληπτικά είχα κάνει την υστερεκτομή. Αυτό έγινε πριν 3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή ακόμα έκανα ογκεκτομή πρόσφατα, γιατί είχα και μια δεύτερη μετάσταση. Είμαι σε χημειοθεραπεία και ταυτόχρονα νοσοθεραπεία τώρα. Μάλιστα. Τι ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά μπορώ να πω ότι το περίμενες. Δηλαδή από τη στιγμή που υπήρχε, σε είχαν προειδοποιήσει και είχες προετοιμάσει λιγάκι τον εαυτό σου και έλεγες πότε θα μου έρθει. Ναι, όχι ακριβώς έτσι. Εντάξει, πάντα η αλήθεια είναι όταν είσαι και μητέρα, το πρώτο που σκέφτεσαι όταν σου λένε ότι έχεις καρκίνο σε οποιοδήποτε σημείο στο σώμα, είναι το τι θα γίνει σχετικά με το παιδί μου. Δηλαδή, αν αυτό μεταφέρεται, αν αυτό είναι γονιδιακό και νιώθεις και λίγο τύψεις, να σας το πω. Και όπως είπε και η ψυχολόγος εδώ, έχει απόλυτο δίκιο, θεωρώ πλέον τον καρκίνο μια ψυχοσωματική νόσο. Δηλαδή, θεωρώ ότι δίνει ένα μήνυμα ο εγκέφαλος για κάποιο λόγο, είτε αυτό λέγεται άγχος, είτε αυτό λέγεται κούραση, είτε αυτό λέγεται φόβος. Και κάποια από τα κύτταρα τα οποία δεν θέλουν να γίνουν άσχημα, γίνονται αυτό που λέμε καρκινογόνα, είναι θετικά σε αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία δηλαδή, η ψυχολογία ή κάποιο στρες ή κάποιο ψυχολογικό σοκ που περνάει ο κάθε άνθρωπος και μεταφράζεται στον καθένα διαφορετικά. Σε μένα μεταφράστηκε θεωρώ αυτό. Χριστίνα. Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ναι, παρόλο που υπάρχει γονιδιακή επιβάρυνση και όμως το αποδίδεται στην εν πολύ στην ψυχολογία. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι... νομίζω ότι υπάρχει επιβάρυνση, αλλά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες αυτό, πώς να το πω, φουντώνει και σου δίνει αυτό το οποίο τώρα λέγεται καρκίνος μαστού, σε κάποιον άλλο θα μπορούσε να έχει μεταφραστεί κάπως αλλιώς. Λευθυμία. Ναι. Χριστίνα, έχουμε πάλι μια ερώτηση. Δηλαδή, η πρώτη μου αντίδραση θα ήταν γιατί σε μένα. Είναι αυτό το σοκ το οποίο αντιμετωπίζεις ξαφνικά, γκρεμίζει το κόσμο σου. Βλέπεις αυτό ακριβώς, το φόβο, το σκοτάδι, το άγνωστο. Θα μπω σε μια διαδικασία η οποία δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί. Εκεί τι υποστήριξη πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να πατήσει γερά και να ξεκινήσει με δύναμη, ώστε να φτάσει όσο καλύτερα στο τέλος. Καταρχήν, κάποιος που έχει κάτι τέτοιο, μια τέτοια διάγνωση, περνάει από τα στάδια του θρήνου, όποια και αν είναι η έκβαση. Δεν έχει σημασία πώς θα βγεις από αυτό. Θα περάσεις από τα στάδια της απώλειας του προηγούμενου σου εαυτού. Άρα θα θρηνήσεις για αυτό που νόμιζες ότι ήσουν πριν. Γιατί δεν βγαίνεις ίδιος μετά από αυτό. Αυτό θα το πιστοποιήσουν καλύτερα εδώ αυτές οι γυναίκες. Γιατί όσο και να μιλάμε για κάτι, όταν δεν το έχουμε ζήσει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε απόλυτα. Τώρα, τι χρειάζεται. Φυσικά και χρειάζεται στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον. Τα κρατήματα όμως, τα οποία βρίσκονται μέσα στον άνθρωπο, αυτά είναι που θα τον κρατήσουν απέναντι και όρθιο. Τα κρατήματα αυτά είναι είτε από την αρχή της ζωής του, με τον τρόπο που μεγάλωσε στην οικογένεια, έτσι, γιατί όταν έχεις μεγαλώσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον οικογενειακό, ξέρεις ότι υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας μέσα σου, ότι θα έχεις τους ανθρώπους εκεί. Και αυτό από μόνο του μπορεί να δράσει καταπραϊντικά ως προς την καρκινογένεση. Δηλαδή και ιατρικά να έχει επιπτώσεις, να έχει συνέπειες, καλές συνέπειες. Ενώ κάποιος ο οποίος δεν έχει υποστηρικτικό περιβάλλον, έχει δυσμενέστερες πιθανότητες για θεραπεία. Δεν αναιρώ φυσικά τον ιατρικό παράγοντα εδώ. Απλώς
από την δική μου πλευρά, σαν ψυχολόγος, θεωρώ ότι η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Τζορτζίνα. Την Τζορτζίνα έχω... Καλησπέρα, Τζορτζίνα. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί έτυχε να είναι μαθήτριά μου στο ΤΕΦΑ. Οπότε γνωρίζω λίγο περισσότερο την περίπτωση και αμέσως μετά, αρκετά χρόνια μετά πια, είναι και μια από τις αθλήτες τις οποίες παρακολουθούμε στο Sports Excellence. Οπότε, Τζορτζίνα, είναι προφανές ότι έγινε σε μια διαφορετική ηλικία σε σχέση με την Κατερίνα και την Ρεγκίνα. Θες να μας πεις την περίπτωσή σου και... Λοιπόν, εγώ έκανα πρωτοαθλητισμό από πολύ μικρή. Όταν ξαφνικά στα 12 μου, διαγνώστηκα με καρκίνο. Στο έντερο και τις οθήκες ήτανε. Έκανα χειρουργία, χημειοθεραπείες, έμεινα πολύ καιρό στο νοσοκομείο. Έπεσαν τα μαλλιά, όλα αυτά. Λοιπόν, ωστόσο υπήρχε κάτι που μου έδινε δύναμη. Και αυτό ήταν η προπόνηση. Περίμενα πώς και πώς να γυρίσω πίσω στην προπόνησή μου. Ψυχολογική δύναμη. Ωραία. Όταν οι γιατροί μου είπαν ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω ποτέ ξανά το πρωταθλητισμό και γενικά το καράτε για να μην χτυπήσω, απογοητεύτηκα, αλλά ωστόσο δεν το πίστεψα. Πίστεψα ότι θα βρω τον τρόπο να το κάνω κάποια στιγμή. Γενικά, εμένα αυτό που μου έδινε δύναμη ήταν η σκέψη μου να ξαναπετύχω ό,τι και στο παρελθόν. Δηλαδή, να ξαναφτάσω την αθλήτρια που ήμουν. Να ξαναπάρω χρυσό στο Βαλκανικό πρωτάθλημα. Και όταν έγινα καλά, την πρώτη κιόλας μέρα πήγα στη σχολή του καράτε εκεί πέρα. Άρχισα και έκανα τις κινήσεις χωρίς δύναμη και ταχύτητα. Και σιγά-σιγά, μέρα με τη μέρα, προσπαθούσα να δυναμώνω και από λίγο. Πιστεύω ότι ο αθλητισμός με βοήθησε πάρα πολύ να σταθώ δυνατή και να βγω και πιο δυνατή από όλο αυτό. Όλα αυτά που είχα προσκομίσει μέσα από τον αθλητισμό με έκαναν να... Συγγνώμη. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη, έχω πολύ άγχος. Έλα, λοιπόν, όταν έγινα καλά... και είχα βάλει στόχο, τέλος πάντων, να ξαναφτάσω και που ήμουν πριν αρρωστήσω, στο Χρυσό Βαλκανικό. Ήμουν κάθε εβδομάδα σε γιατρούς και νοσοκομεία και παρακολουθούσα με στενά την κατάσταση της υγείας μου και σιγά-σιγά έβαζα περισσότερη ένταση στην προπόνηση. Όταν κατάφερα και ξαναέφτασα 1,5 χρόνο μετά στο Χρυσό Βαλκανικό, ένιωσα λες και κέρδισα τη ζωή μου πίσω. Ακούγοντας τον εθνικό ύμνο, δεν μπορούσα να πιστέψω τι είχα κάνει. Και για μένα τότε κέρδισα ολοκληρωτικά τον καρκίνο. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν η μεγαλύτερη μου νίκη. Μπράβο, Τζορτζίνα. Θα έρθω ξανά από την αρχή. Και θέλω να, μια και το θέσατε η Χριστίνα, υπήρχε βοήθεια από το σπίτι, Ρεγκίνα? Αρχικά να πω το εξής. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να λέμε τη λέξη καρκίνο. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι η επάρατη νόσος. Αυτό έχει τελειώσει. Είμαστε πιο δυνατοί από αυτή την ασθένεια και μπορούμε να τη λέμε το όνομά της. Τρίτον, συμφωνώ απόλυτα ότι είναι για μένα σε ένα μεγάλο ποσοστό ψυχολογική ασθένεια. Την φέρνουμε εμείς εμάς και εμείς μπορούμε να την νικήσουμε. Ξεκάθαρα. Η άσκηση, οι γιατροί, οι ψυχολόγοι, εμείς, σαν ένα πολύ δυνατό team, μια ομάδα δεμένη, μια dream team, μπορούμε να τον κερδίσουμε. Εγώ είχα πάρα πολύ βοήθεια και από το σπίτι και από τους φίλους μου. Θρύνησα τις πρώτες μέρες. Θρύνησα εμένα που επέτρεψα να φτάσω σε αυτή την κατάσταση. Θρύνησα το ότι θα έχανα κάποιους μήνες μέσα στο νοσοκομείο. Αποδέχτηκα το θάνατο. 100%. Και ήταν και αυτός ο λόγος που τελικά αντιμετώπισα έτσι τον καρκίνο μου. Είπα ότι έχεις 6 μήνες, χόρεψέ τους. Όταν λοιπόν ξεκίνησα να τους χορεύω, γιατί αυτό ίσως έκανε κάποιους να με προσέξουν, ξεκίνησα να χορεύω μέσα στο νοσοκομείο.
χωρίς μαλλιά, με τους καθετήρες, όπως και να ήμουν, ξεκίνησα να χορεύω κάθε μέρα τον καρκίνο μου. Φυσικά, στους 6 μήνες βγήκα εγώ νικήτρια. Και αυτό που έχω να πω σε όλες τις γυναίκες, γιατί είναι και η μέρα μας, όσες πληγές και αν έχετε, τα μαλλιά σας όταν θα πέσουν, θα γίνει το πρόσωπό σας από τις ρητίδες. Είστε τόσο όμορφες, τόσο δυνατές. Αξίζετε τόσο πολλά. Και πραγματικά η ψυχολογία και η άθληση, όταν θα βγείτε να περπατήσετε λίγο, 10 βήματα την πρώτη μέρα, 11 τη δεύτερη, σιγά σιγά θα αρχίσετε να ασκείστε, πάντα με τον γυμναστή σας και με τον γιατρό σας. Θεωρώ τον εαυτό μου τόσο τυχερό, γιατί είχα ένα ιατρικό team που πάντα, ποτέ δεν μου είπε σταμάτα την άσκηση. Το μόνο που μου έλεγαν ήταν με προσοχή. Ξέρεις τα όρια σου, με προσοχή. Δεν ξεπερνάμε τα όρια μας. Παλεύουμε μαζί. Η ψυχολογία και η άσκηση και οι γιατροί μου θεωρώ ότι ήταν αυτά που με βοήθησαν μαζί με την οικογένειά μου που ήταν βράχη να φτάσουμε στο τέλος. Και φυσικά μία πολύ αισιόδοξη νότα από μένα που ποτέ δεν άφησα κανέναν γύρω μου να σκεφτεί κάτι κακό. Είπα ότι θα του χαμογελάμε. Όσο και να κρατήσει, του χαμογελάμε και τον χορεύουμε. Αυτό. Φαίνεται στα μάτια σου το πόσο διαχειρίστηκες κατά αυτόν τον τρόπο. Χριστίνα, σε βλέπω και σημειώνεις. Είπε ότι αποδέχτηκε το θάνατο. Και ήθελα πολύ να το ρωτήσω αυτό. Πώς το εννοεί. Δεν θα το άφηνα αυτό έτσι. Τίποτα. Πώς το εννοώ. Έρχεται η ώρα που... Η λευχαιμία, ξέρετε, είναι λίγο διαφορετικός καρκίνος από τους άλλους, γιατί αναγκάζεσαι να κλειστείς μέσα σε ένα δωμάτιο 2x2 για πάρα πολλούς μήνες. Οι θεραπείες που παίρνει η λευχαιμία σε τερματίζουν, σε φτάνουν στο μηδέν σου κάθε φορά. Κάθε μήνα μηδένιζα. Και ξανά αίμα, αιμοπετάλια, μεταγγίσεις, γίνεται αυτό κάθε φορά. Και μένεις μόνος σου. Όταν λοιπόν μπαίνει μέσα ένας γιατρός και σου λέει «έχεις λευχαιμία», ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι τα ποσοστά θνησιμότητας είναι τεράστια, αν και πλέον είναι ένας καρκίνος που έχει και μεγάλα ποσοστά ίασης. Φυσικά υπάρχει μεταμόσχευση. Αλλά έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει «έχεις λευχαιμία, έχεις καρκίνο στο αίμα». Έκλαψα πάρα πολύ. Και δεν... Ποτέ δεν θα με ακούσει κανένας να λέω ότι μόνο χαμόγελα είναι. Έκλαψα πάρα πολύ. Το έβγαλα όλο από μέσα μου. Σκέφτηκα ότι είμαι 35 και αυτό που είπα στον εαυτό μου εκείνο το βράδυ ήταν ταξίδεψες. Ερωτεύτηκες, χόρεψες, γλέντισες, σπούδασες, δούλεψες. Αν θα φύγεις, θα φύγεις γεμάτη. Mm-hmm. Οπότε πρώτα αποδέχτηκα το ότι θα πεθάνω. Mm-hmm. Και αφού αποδέχτηκα το ότι θα πεθάνω, ήμουν έτοιμη να παλέψω να ζήσω. Mm-hmm. Νομίζω κάπου εκεί ήρθε η πρώτη νίκη, mm-hmm. σε αυτή την αποδοχή. Εδώ γύρεται το ερώτημα, αν πρέπει ο ασθενής να γνωρίζει πάντα τη σοβαρότητα, τη δεινότητα του καρκίνου του. Γιατί κάποιοι γιατροί, δεν είμαι γιατρός, δεν θέλω να μιλήσω σαν να είμαι, απλώς είναι κάτι που έχω συναντήσει συχνά στη δουλειά μου, έκανε καλά και είπε ο γιατρός ή δεν είπε στον ασθενή σε ποιο στάδιο βρίσκεται και τι να περιμένει. Αυτό πραγματικά το έχω δει πολλές φορές στο γραφείο μου. Δεν μου είπαν σε ποιο στάδιο είμαι. Απλά μου είπαν τι καρκίνος είναι. Γιατί πάλεψε γνωρίζοντας τι θα πει λευχαιμία. Και το κατάφερε. Κατερίνα, εσύ είχες, να το πω, 2 πράγματα. Έπρεπε πρώτα να στηριχθείς και φυσικά μετά να στηρίξεις και να δείξεις ένα διαφορετικό πρόσωπο απέναντι στο παιδί σου. Πώς το αντιμετώπισες, πώς το κατάφερες, σε βοήθησε η οικογένεια, από πού κρατήθηκες. Ωραία, να σας πω, εγώ συμφωνώ με όλα αυτά που είπε η Ρεγκίνα. Αλλά από την πρώτη στιγμή εγώ είχα λίγο διαφορετική αντιμετώπιση στο θέμα αυτό. Καταρχάς με τους γιατρούς μου, και μάλιστα να ευχαριστήσω συγκεκριμένα τον κύριο Παφαλούκο, που είναι ο εγκολόγος μου,
Ήθελα να ξέρω ακριβώς τι έχω. Εγώ το είχα αυτή την ψυχολογία και σαν αθλήτρια. Δηλαδή, πάντα ήμουνα to the point. Ήθελα να ξέρω ακριβώς σε κάθε αγώνα τι πρόκειται να αντιμετωπίσω, ποιους αντιπάλους έχω κλπ. Και όπως κάναμε στην κολύμβηση και σε μεγάλους αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες κλπ., πάντα κάναμε μια προσομοίωση της κούρσας. Δηλαδή, πάντα σκεφτόσουν τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για να αντιμετωπίσεις την κούρσα που έχεις, το πρόβλημα που έχεις ή το θέμα που αντιμετωπίζεις. Άρα, τα έβαλα κάτω και ρώτησα αυτούς που έπρεπε να ρωτήσω. Ήθελα σε αυτό το σημείο λοιπόν να πω, και νομίζω ότι είναι σημαντικό, να μην ακούνε οι γυναίκες όλους τους διάφορους που τους λένε τα πάντα γύρω τους. Δηλαδή να έχουν μία άποψη και γνώμη από τους ειδικούς και μόνο. Να συμβουλεύονται πρώτα τους ψυχολόγους. Θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να πας σε έναν ψυχολόγο. Μετά πρέπει να πας στην κλασική ιατρική. Μετά να κοιτάξεις τον αθλητισμό και αυτό που έκανες, να δεις σε τι μπορεί να σε βοηθήσει. Δηλαδή με το κολύμπι. Όταν μπω σε μια πισίνα, μου περνάνε τα πάντα και ο προπονητής μου το ξέρει. Και μας έχουν κλείσει τώρα τις πισίνες. Ελπίζω να τις ανοίξουν σύντομα. Και μετά να μην παίρνεις πληροφορίες από το ίντερνετ, γιατί το ίντερνετ δεν είναι σωστά πληροφορημένο βάσει της κάθε μιας περίπτωσης. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Εγώ το περνάω όλο αυτό σαν να το φροντίζω εγώ και να φροντίζω και τους γύρω μου περισσότερο από πριν, αλλά σαν να το έχει κάποιος άλλος. Και αυτό μου δίνει τη δύναμη. Να το αντιμετωπίζω λίγο διαφορετικά. Δεν μπορώ να πω ότι έχω αντιμετωπίσει το θάνατο, ούτε τον έχω σκεφτεί κάπως έτσι, γιατί δεν θεωρώ ότι μπορεί να μου συμβεί σε μένα. Δεν θα μου συμβεί, γιατί δεν θα το επιτρέψω να μου συμβεί. Χριστίνα, είναι μια διαφορετική, αν θέλεις, άποψη. Είσαι ειδικότερη από μένα να πεις πώς ακριβώς γίνεται αυτή η προσέγγιση. Εδώ φαίνεται η διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Εδώ δηλαδή προσδιορίζεται η αντιμετώπιση και η αναμέτρηση, ο τρόπος που θα γίνει, μέσα από το χαρακτήρα του καθενός και μέσα από όλα αυτά που έχουν να υπερασπιστούν. Εδώ μιλάει και μια μάνα, έτσι. Και λέει, δεν θα επιτρέψω να πεθάνω. Γιατί από πίσω υπάρχει, όχι ότι υποτιμώ μια γυναίκα που δεν έχει παιδί, σε καμία περίπτωση, αλλά είναι άλλη ψυχολογία. Γιατί ανάμεσα στις γυναίκες υπάρχουν πάλι διαφορετικότητες. Πολλές. Εδώ λοιπόν έχει. Ή θα αποδεχτώ ότι θα πεθάνω και άρα θα νικήσω το θάνατο, ή θα νικήσω το θάνατο γιατί δεν θα αποδεχτώ ότι υπάρχει ο θάνατος για μένα. Στο ίδιο αποτέλεσμα θα φτάσουν. Στο ίδιο σημείο. Ροτζίνα, φοβήθηκες ότι μπορεί να μην υπάρχει αίσια εξέλιξη. Υπήρξαν στιγμές που φοβήθηκα φυσικά. Ήταν λίγες οι στιγμές αυτές. Κυρίως όταν πονούσα υπερβολικά και η μία εξέταση υποδεχόταν την άλλη και δεν τελείωνε με τίποτα ο πόνος. Και από τις παρενέργειες συνέβαινε κάποιες φορές ότι ήθελα να είμαι συνέχεια στο σκοτάδι, δεν μπορούσα να βλέπω φως. Υπήρξαν στιγμές λοιπόν που και φοβήθηκα και για το μέλλον μου. Αλλά είχα την οικογένειά μου δίπλα μου, ήμουνα και παιδί 12 χρονών, τώρα είμαι 23. Και η οικογένειά μου έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ειδικά η μαμά μου και τα αδέρφια μου και ο μπαμπάς μου φυσικά. Ήταν εκεί κάθε στιγμή, έκαναν τα πάντα. Και φίλοι πολύ και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον θύμου. Από αυτούς έπαιρνα δύναμη, έβλεπα την αγάπη τους και πολλές φορές, ας πούμε, η μαμά μου, που δεν έφευγε λεπτό από κοντά μου, προσπαθούσα να μου δείχνω ότι είναι καλά. Και το ίδιο έκανα και εγώ. Δηλαδή, ήθελα να είμαι καλά για να με βλέπουν καλά και να είναι οι άλλοι καλά. Να μην τους στεναχωρώ. Οπότε προσπαθούσα σε γενικές γραμμές να είμαι με το χαμόγελο και να κάνω πράγματα που με κάνουν και εμένα να χαμογελάω. Είτε έπαιζα με άλλα παιδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ να νιώθω ότι βοηθάω άλλα παιδιά. Δηλαδή, ο καθένας βρίσκει αυτό που τον κάνει να νιώθει καλά. Εμένα ήταν να σκέφτομαι την προπόνησή μου και το μέλλον μου, το αγωνιστικό μέλλον μου. Και το δεύτερο ήταν να βοηθάω άλλα παιδάκια που περνούσαν παρόμοιες καταστάσεις την ίδια περίοδο. Και ένιωθα πολύ όμορφα. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο, επανήλθες στο σχολείο. Mm-hmm. Πώς ήταν το περιβάλλον αυτό, πώς το στάθηκες. Σε γενικές γραμμές η αλήθεια δεν ήταν και πάρα πολύ καλά τα πράγματα, γιατί τα παιδιά λένε πράγματα άσχημα μερικές φορές, που δεν τα σκέφτονται και μπορεί να μην τα εννοούν καν, απλά μπορεί να τα έχουν κάπου ακούσει και να το πούνε.
Υπάρχουν και άτομα που μου φέρθηκαν πολύ σκληρά, που με πλήγωναν τότε και δεν μιλούσα. Και αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί, ότι απλά τα δεχόμουν και εγώ στεναχωριόμουν. Και δεν αντιδρούσα. Δηλαδή, στο σχολείο υπήρξαν παιδιά που όλα τα χρόνια και τα 6 χρόνια του, όλο το γυμνάσιο και το λύκειο, ακόμα εκεί σκεφτόντουσαν ότι είχα καρκίνο και με κυνηγούσαν γι' αυτό αρνητικά. Μάλιστα. Χριστίνα. Αυτό, δεν μπορώ να το αφήσω ασχολίαστο. Ασχολούμαι και με τα παιδιά πάρα πολύ. Πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί που περνάει από αυτό. Να έχει κοινωνικά αυτή την κατακραυγή άνευ λόγου. Συγγνώμη, απλά είχα δίπλα μου αμέτρητους ανθρώπους, συναθλητές μου, φίλους μου από το σχολείο που με στήριζαν φυσικά. Ναι, αλλά υπήρχαν και αυτά τα περιστατικά στο σχολείο που με στεναχωρούσαν. Ναι. Παρ' όλα αυτά με στήριζαν πάντα οι φίλοι. Θέλω να επισημάνω κάτι. Στην περίπτωση της Κατερίνας και της Τζορτζίνας υπήρξε ο ετεροπροσδιορισμός. Η Κατερίνα είπε «έχω ένα παιδί», η Τζορτζίνα είπε «ήθελα να με καλέσει για τη μητέρα μου». Η Ρεγκίνα έκανε τον αυτοπροσδιορισμό. Είμαι εγώ και απέναντί μου είναι ο θάνατος. Είναι 3 διαφορετικοί τρόποι να φτάσεις στο ίδιο σημείο. Πολύ ωραία. Να συζητήσουμε τώρα και λίγο για την άσκηση. Και οι 3, η κάθε μία με την δική της σχέση πλέον με τον αθλητισμό. Εσείς ουσιαστικά και επαγγελματίες είναι κομμάτι, ψυχαγωγικά, αλλά και σχεδόν συστηματικά από τη στιγμή που άκουσα ότι είσαι πλέον σε μια ομάδα που κάνεις σε κατηγορία μάστερ, φαντάζομαι το κολύμπι πάντοτε είναι το στοιχείο σου. Μπαίνεις μέσα και λες, okay, τώρα εδώ πέρα ηρεμώ, δεν θέλω να ακούω τίποτα άλλο, μόνο το θόρυβο του σώματός μου. Και εσύ, Τζορτζίνα, προφανώς είσαι γαλουχημένη στις φωνές, στις εκρήξεις, στις βίαιες αντιδράσεις. Οπότε θα ήθελα να ακούσω ποια είναι πλέον η σχέση σας. Αυτή, εγώ θα την έλεγα ερωτική, ιαματική. Δηλαδή, να ψάξω να βρω όλα τα λόγια τα οποία ταιριάζουν στην κάθε περίπτωση, για να πείσουμε τον κόσμο βιωματικά ότι, κοίταξε, τελικά η άσκηση είναι πράγματι αυτό, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Είναι ένα φάρμακο το οποίο, ας τολμήσουμε να το πούμε, είναι για κάθε περίπτωση. Οπότε, Ρεγκίνα, σε ακούμε. Και σαν επαγγελματία γυμνάστρια. Τώρα από πού να ξεκινήσουμε, γιατί και εσείς ως καθηγητής, από το ότι η άσκηση τονώνει το νοσοποιητικό, ότι από το απελευθερώνει οι ενδορφίνες και μας κάνει χαρούμενους. Από πού να ξεκινήσεις για την άσκηση. Μόνο ωφέλη μπορούμε να βρούμε. Προσωπικά έψαξα πάρα πολύ για να βρω έρευνες, οι οποίες θα μου δείχναν τον δρόμο που θα μπορούσα να παλέψω με τη λευχαιμία. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μόνο μία από ό,τι βρήκα. Στο εξωτερικό όμως και στην Αμερική υπάρχουν τουλάχιστον 4 έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που έκαναν γυμναστική κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων, συγγνώμη, της λευχαιμίας, που είναι πολύ ξεχωριστές από τις άλλες χημειοθεραπείες, το τονίζω γιατί εμείς μένουμε μέσα στο νοσοκομείο, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν πολύ λιγότερες παρενέργειες. Και αυτό το είδα και σε μένα. Εγώ 6 μήνες στο νοσοκομείο δεν έκανα ούτε μία φορά εμετό. Ένιωσα ελάχιστες φορές ναυτία, κάποιες φορές ένιωθα κόπωση, έναν ελάχιστο πόνο στα κόκαλα. Μπορώ να πω ότι, δόξα τω Θεώ, εμένα οι χημειοθεραπείες μου 6 μήνες πέρασαν αέρας. Είχα κάποιες δύσκολες μέρες, σαφώς, αλλά από τις 157 μέρες νοσηλείας, γιατί τόσες ήταν, να πέρασα δύσκολα τις 20 maximum, σε αντίθεση με άλλους ασθενείς που περνάνε την ίδια θεραπεία με μένα, που περνάνε περίπου 157 μέρες ξάπλα. Οπότε εμένα η πρωινή άσκηση, εγώ κάθε πρωί που σηκωνόμουν γύρω στις 7.30, έκανα τις διατάσεις μου και αυτό που έκανα ήταν ένα 20 λεπτό με 30 λεπτό επιτόπιο βάδιν. Αυτό ήταν η άσκησή μου. Ίσως και κάποιες ασκησούλες με το βάρος του σώματος, μέχρι εκεί. Ακούγοντας τη μουσική μου, κάθε πρωί ξεκινούσε η μέρα μου έτσι.
Στις 8.30 ώρα που έτρωγα το πρωινό μου, είχα ξεχάσει ότι είμαι άρρωστη. Βασικά δεν ένιωσα ποτέ άρρωστη. Η άσκηση, λοιπόν, θεωρώ ότι όταν ένας άνθρωπος με καρκίνο μπορεί να ασκηθεί, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι χειρουργημένοι στα κρεβάτια που δεν μπορούν να κάνουν άσκηση, έτσι. Μιλάμε για τους ανθρώπους που μπορούν. Θεωρώ ότι μόνο ωφέλη έχει. Και βάσει των ερευνών που διάβασα από Αμερικάνικα πανεπιστήμια, άνθρωποι που γυμνάζονται κατά τη διάρκεια έχουν λιγότερες παρενέργειες. Και αυτό το είδα και πάνω μου. Κατερίνα. Ναι, εγώ είμαι στην κατηγορία βέβαια που λέει η Ρεγκίνα ότι έκανα και αρκετά χειρουργία, η αλήθεια είναι. Οπότε η πρώτη μου δηλαδή επαφή ήταν να μην μπορώ να κολυμπήσω, γιατί είχα αρκετά ράματα και όλο αυτό με ενοχλούσε. Παρ' όλα αυτά, ενώ στην αρχή νόμιζα ότι το είδα έτσι λίγο σαν άρρωστη και θεωρούσα ότι η ξεκούραση θα με βοηθήσει και το κρεβάτι και όλα αυτά, μετά το πρώτο τρίμηνο και με το που έκανα όλα την αποθεραπεία από τα ράματα και επειδή άκουσα πριν και την ερώτηση για το λεμφίδημα, δεν έχω κάνει λεμφίδημα ποτέ γιατί από την πρώτη μέρα έκανα ασκήσεις, γιατί έχω κάνει πολύ μεγάλο λεμφαδενικό καθαρισμό στο μαστό, πήγα κατευθείαν στην πισίνα. Εγώ τα μαλλιά μου τα χάσα στη δεύτερη θεραπεία, η οποία ήταν και πάρα πολύ δυνατή. Είναι πολύ δυνατές θεραπείες και έχω κάνει και πολλές θεραπείες γιατί είναι όλο το διάστημα αυτό. Είχα δύο πράγματα. Το ένα ότι μέσα στο νερό, όπως είπατε και εσείς πριν, πραγματικά ξεχνάς τα πάντα, έχεις την ησυχία σου και είναι ένα είδος διαλογισμού, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό στη φάση του καρκίνου, ο διαλογισμός. Όπως και η γιόγκα, που εγώ δεν την έκανα, δεν τη συνήθιζα σαν κολυμβήτρια. Ξεκίνησα να την κάνω σε αυτό το στάδιο. Είχα την τύχη και λόγω ότι δεν είχα μαλλιά, δεν φορούσα και σκουφάκι, γιατί αυτό με ενοχλούσε πάντα να κάνω και ένα χιούμορ. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να μην αφήνεις τον αθλητισμό όσο και όποτε μπορείς, με την πρώτη ευκαιρία. Γιατί έρχεσαι σε επαφή και με τη φύση σου και με το νερό και με τη γη και γιώνεσαι και τα πάντα. Βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι το να μην έχεις, όπως είπε και η Ρεγκίνα, οι λίγκους, εμετούς και όλες αυτές τις παρενέργειες που σου λένε οι γιατροί ότι θα έχεις. Εμείς οι αθλητές γενικά δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Βοηθάει πάρα πολύ η δροσιά του νερού στις συγκεκριμένες θεραπείες του μαστού, γιατί παράλληλα είναι μια γυναίκα η οποία μπαίνει στην εμμηνόπαυση χωρίς να χρειάζεται, έτσι, με την αφαίρεση των γυναικολογικών, άρα έχεις και όλες αυτές τις εξάψεις και ό,τι έχουν οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση. Βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ είμαι υπέρ της άσκησης 100% όσο και όποτε μπορεί ο καθένας. Τζορτζίνα, είδαμε χορό, ακούσαμε για το χορό, για επιτόπια βήματα, για το υγρό στοιχείο και ερχόμαστε τώρα σε ένα ιδιαίτερο, σε μια ιδιαίτερη, γιατί φαντάζομαι με αυτό συνέχισες. Δεν έκανες ενδιάμεσα κάποιες άλλες μορφές άσκησης μέχρι να μπορέσεις να ενταχθείς ξανά. Από ό,τι δήλωσες τουλάχιστον, μπήκες με πολύ ανυπομονησία ξανά στην αίθουσα για να δοκιμάσεις κάποιες κινητικές δεξιότητες τις οποίες κάνετε στα μαχητικά δυναμικά αθλήματα, ώστε να ουσιαστικά να επιβεβαιωθείς, να δεις αν αυτό σου πράγματι λειτουργεί σωστά. Οπότε, εσύ μπήκες απευθείας με το άθλημα του καράτε και συνέχισες εκεί. Λοιπόν, αρχικά όσο ήμουν άρρωστη, γιατί οι ογκολόγοι μου είχαν πει ότι δεν θα μπορούσα ούτε να συνεχίσω τον πρωτοαθλητισμό και το καράτε για να μην χτυπήσω, αλλά και κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων δεν έκανα τίποτα. Είχα κάνει και εγώ και χειρουργία, 4. Ένα μεγάλο που ξεκίνησα με αυτό ουσιαστικά και είχα και το Hickman, ένα ουσιαστικά σωληνάκι για όλους τους μήνες που έκανα χημειοθεραπείες και δεν μπορούσα να αθληθώ καθόλου. Οπότε ανυπομονούσα, έκανα μόνο στο μυαλό μου, ανυπομονούσα να τελειώσουν όλα για να ξεκινήσω. Όπως και έγινε. Την πρώτη κιόλας μέρα που αφαίρεσα το Hickman, πήγα κατευθείαν στην προπόνηση. Ωστόσο, ο αθλητισμός, το καράτε βασικά για μένα, ήταν κάτι που με βοήθησε και κατά τη διάρκεια. Παρόλο που δεν έκανα, με βοήθησε γιατί είχα αποκτήσει και πιο γερό σώμα, φυσική κατάσταση που μετράει, και πιο δυνατή ψυχή θα έλεγα, γιατί είχα μάθει να βάζω στόχους, μικρούς και μεγάλους, και να προσπαθώ να δουλεύω για να τους πετύχω. Όπως και με βοήθησε, έβλεπα κάθε
εξέταση, ας πούμε, κάθε φάρμακο ως ένα βήμα, ως ένα στόχο που έπρεπε να παλέψω για να πετύχω το στόχο μου. Όταν έγινα λοιπόν καλά και ξεκίνησα, ήταν η φυσική κατάσταση και ο οργανισμός μου είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ούτε μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα για να τον επαναφέρω γρήγορα. Έπρεπε να, παρακολουθώ συνέχεια την καρδιά μου και αιματολογικά τα πάντα. Και σιγά σιγά προσπαθούσα να βάζω λίγη ακόμα ένταση. 1,5 χρόνο μετά κατάφερα να φέρω το πρώτο μου σημαντικό μετάλλιο, βαλκανικό πρωτάθλημα, και από εκεί και πέρα συνέχισα κανονικά την δράση μου σαν αθλήτρια, είμαι ενεργή ακόμα. Τζορτζίνα, έχετε, αν θυμάμαι καλά, στο καράτε 2 μορφές. Εσείς μπήκες στο αγωνιστικό, δηλαδή με αντίπαλο, ή το άλλο το οποίο κάνεις, ας πούμε, επιδεικνύεις την τελειότητα των κινήσεων απέναντι σε μια επιτροπή, αν το λέω καλά, κάπως ναι, έτσι. Ναι, λοιπόν, πριν αρρωστήσω έκανα και τα δύο. Μου άρεσαν, είχα πάντα μια ιδιαίτερη αγάπη στα κάτα, που είναι το δεύτερο στυλ που λέτε, το δεύτερο αγώνισμα, όπου αναγκαστικά συνέχισα αυτό, γιατί στην προπόνηση κούμητε, που είναι με αντίπαλο, δεχόμουν επιθέσεις στη κοιλιά και είχα κάνει το χειρουργείο και δεν μπορούσα, δεν έπρεπε. Οπότε συνέχισα τα κάτα, τις φόρμες, αυτό. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, μια και εξαντλήσαμε σε πρώτο επίπεδο, να δώσω το λόγο στον κύριο Κουτσιλιέρη, διότι εδώ πέρα πια έχουν εμφανιστεί διαφορετικές μορφές άσκησης, κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Διαφορετικές μορφές άσκησης, χορός, περπάτημα, ήπιες ασκήσεις, οι οποίες σιγά σιγά έγιναν αρκετά έντονες. Συζητάμε πια για κολύμπη, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, και ταυτόχρονα επαναλαμβανόμενες έντονες πλειομετρικές ασκήσεις, μια και ασκείται πια στο βόλεϊ και κάνει αγώνες μάστερς, και μια καινούρια, διότι από ό,τι έχω προετοιμαστεί διαβάζοντας λιγάκι τη βιβλιογραφία πάνω σε αυτό, δεν έχω δει πουθενά τα μαχητικά δυναμικά αθλήματα να αναφέρονται ως το μέσο για να να βοηθήσει στη βελτίωση της κατάστασης του ανθρώπου, της γυναίκας, η οποία βρίσκεται σε κάποια, αν θέλετε, καρκινική, αν θέλετε, να το πω έτσι, σχέση. Δηλαδή, είτε βρίσκεται πριν από μια επέμβαση, είτε έχει γίνει η επέμβαση και θα πρέπει να συνεχίσει ώστε να αποκαταστήσει την φυσική της κατάσταση και την πρώτερη της ζωή. Θέλετε, κύριε καθηγητά, λιγάκι να ξεκινήσουμε να τοποθετηθείτε κι εσείς, να μας ενημερώσετε για τη σημασία πλέον της άσκησης πάνω στον καρκίνο. Ναι, μεγάλη χαρά. Αν μάλιστα μου επιτρέψει ο host να κάνω share την παρουσίαση, θα ήθελα να σας... Να σας πω ότι σήμερα πλέον υπάρχουν οι μηχανιστικοί δρόμοι μέσα από τους οποίους μπορούμε να εξηγήσουμε αυτό που λέγεται πλειοτροπική δράση της σωματικής άσκησης. Δηλαδή, αυτό που κάποτε το βλέπαμε μόνο μέσα από, αν θέλετε, από πληθυσμιακές μελέτες, δηλαδή παρακολουθούσαμε την... Δεν ξέρω αν φαίνονται τα slides, αλλά φαντάζομαι ότι... Δεν έχουν ανέβει ακόμα. Τώρα ίσως τα βλέπετε. Λοιπόν, ουσιαστικά είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή που αυτά που από τον Ιπποκράτη ξέρουμε για το ρόλο της άσκησης στην φυσιολογία του ανθρώπου, έχουμε πλέον δεδομένα τα οποία μπορούμε να εξηγήσουμε μηχανιστικά πώς η άσκηση δρά στον διαβήτη, στον καρκίνο, στην υπέρταση, στην άνοια. Δηλαδή κάτι που αρχικά όταν το λες, σου λέει ο άλλος, μα τέλος πάντων τι είναι, το νερό του καματερού, η άσκηση δρά σε όλα και έχει ευεργετική δράση.
αυτό το πλειοτροπικό φαινόμενο της επίδρασης της άσκησης στον ανθρώπινο οργανισμό είναι αυτό που ουσιαστικά σήμερα μπορούμε να εξηγήσουμε. Και μπορούμε να το εξηγήσουμε γιατί φαντάζομαι παρακολουθείτε τις διαφάνειες, φαίνονται τώρα. Βεβαίως, κύριε καθηγητά, ναι, φαίνονται πολύ ωραία. Οπότε είμαστε σε μια φάση περίπου 15-20 χρόνια από τότε που αποκρυπτογραφήθηκε το γονιδίωμά μας. Δηλαδή ξέρουμε πλέον τα 3 δισεκατομμύρια γράμματα που πήραμε από τη μαμά μας και τα 3 δισεκατομμύρια που πήραμε από τον μπαμπά μας, 6 δισεκατομμύρια στο σύνολο, αποτελούν ένα βιβλίο πληροφοριών της ζωής που οι σύγχρονες τεχνικές της ανάλυσης μπορούν να αναλύουν πλέον και να ξέρουμε εάν τυχόν, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα ορθογραφικό λάθος, αν θέλετε, επιτρέψτε μου, μέσα στο γονιδίωμά μας, το οποίο μπορεί να συσχετίζεται με μια νόσο. Ξέρουμε ότι μπορεί πολλές φορές να λείπουν κομμάτια από το γεννητικό υλικό ή να έχουν μπει σε λάθος θέση, να έχουν μετατεθεί δηλαδή μέσα στο γονιδίωμα. Και αυτά να συνδυάζονται με κάποια νόσο. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άλλη γνώση η οποία έχει εμπεδωθεί. Είναι ότι πέραν από αυτές τις γενετικές, αν θέλετε, βλάβες οι οποίες προδιαθέτουν ή καθορίζουν μια νόσο, υπάρχει και κάτι άλλο, αυτό που λέγεται επιγενετική. Είναι δηλαδή το πώς το γονιδίωμά μας αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον και αλληλοεπιδρά και με τον τρόπο της ζωής μας. Με έναν τρόπο, όπως χαρακτηριστικά δείχνω στους φοιτητές μας, παραδείγματος χάρη η φράση «ίξης αφήξης», κόμμα, ούκεν το πολέμο θνίξεις. Αν τη διαβάσεις, λέει θα πας, θα γυρίσεις, δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο. Αν όμως πάρεις το κόμμα αυτό και το μεταφέρεις μετά το ουκ, η φράση χωρίς να έχει καμία δομική αλλαγή, λέει ήξεις, θα πας, αφήξεις ουκ, δεν θα γυρίσεις, στον πόλεμο θα πεθάνεις. Εντελώς διαφορετικό νόημα. Χωρίς να υπάρχει καμία αλλαγή στα γράμματα. Τέτοιες λοιπόν, τέτοια σημεία στίξης, ξέρουμε σήμερα ότι το περιβάλλον και ο τρόπος της ζωής επιβάλλει απάνω στο διάβασμα των γενετικών μας πληροφοριών. Άρα ξέρουμε και μπορούμε να αποδείξουμε με ποιο τρόπο, εάν είσαι παχύσαρκος, αν πίνεις, αν καπνίζεις, εάν δεν έχεις φυσική δραστηριότητα, επιβάλλει στο γενετικό σου υλικό σημεία στίξης που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαβάζεται το γενετικό υλικό. Και στη φύση τέτοια παραδείγματα τα έχουμε. Ο μεταξοσκόλικας με το ίδιο γενετικό υλικό είναι σκουλίκι, αλλά μπορεί να γίνει και πεταλούδα. Δεν αλλάζει το γενετικό του υλικό, αλλάζει ο τρόπος που διαβάζεται το γενετικό του υλικό. Με βάση λοιπόν αυτό, ξέρουμε σήμερα ότι η φυσιολογία του ανθρώπου αποτελείται από διάφορα γονίδια γενετικές πληροφορίες, οι οποίες όμως μπορεί να έχουν κάποιες βλάβες δομικές, αλλά καμιά φορά όπως μια ορχήστρα μπορεί να είναι τέλεια τα όργανα που παίζουν, αλλά να μην υπάρχει σωστή ενορχήστρωση, να μην μπαίνουν την κατάλληλη στιγμή να παίξουν ή να παίζουν με διαφορετική ένταση από ό,τι πρέπει. Αυτά είναι αλλαγές που δεν έχουν σχέση με τη δομή των οργάνων, αλλά έχουν σχέση με επιβολή τρόπου λειτουργίας. Και αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι σήμερα που ξέρουμε ότι είναι ο τρόπος της ζωής. Το διαρκές τρως, η διατροφή μας, εάν κινούμεθα ή όχι, αν πίνουμε, αν καπνίζουμε. Αυτές οι λειτουργίες ως τρόπος ζωής επιβάλλει αλλαγές στον τρόπο που διαβάζεται το γενετικό μας υλικό και είναι η αφετηρία διαφόρων νόσων, ιδιαίτερα των χρόνιων νοσημάτων. Όσον αφορά τώρα την άσκηση και τη μηχανική φόρτιση αυτή καθεαυτή, το φαινόμενο της ζωής έχει εξελιχθεί κάτω από μια σταθερά, τη βαρύτητα. Δεν υπάρχει κύτταρο που να μην υφίσταται το ζε, τη βαρύτητα, τη μηχανική φόρτιση. Αυτό το βλέπουμε στη φυσιολογία του ανθρώπου όταν πάει κάποιος αστροναύτης στο διάστημα και μείνει 3 μήνες σε περιβάλλον που δεν έχει βαρύτητα, πώς αμέσως αποδομείται το μυϊκό και το σκελετικό του σύστημα. Και επιστρέφει και πρέπει να περάσει περίοδο προσαρμογής για να επανακάμψει. Άρα η βαρύτητα, η μηχανική φόρτιση, και τι είναι βαρύτητα? Όταν μετακινούμεθα, μεταφέρουμε το βάρος μας.
Αυτό είναι μια διαρκής φόρτιση απάνω στα κύτταρά μας και αυτά έχουν μάθει να το διαβάζουν και να λειτουργούν κάτω από αυτή την παράμετρο. Το ίδιο συμβαίνει όταν ένα κύτταρο είναι μέσα σε ιστούς. Για να μείνει ακίνητο, τα πάντα ρί, τα κύτταρα κουνιούνται. Για να μείνουν ακίνητα μέσα σε ένα ιστό, πρέπει να ασκηθούν απάνω του μηχανικές φορτίσεις από μόρια συγκόλησης του ιστού για να τα κρατήσει ακίνητα. Τα κύτταρα όταν ταξιδεύουν μέσα στο αίμα μας, επιδέχονται στροβιλισμό, επιδέχονται τριβή απάνω, μέσα στα αγγεία καθώς περνάνε. Αυτές είναι μηχανικές φορτίσεις οι οποίες επιδρούν και στα ίδια τα κύτταρα που κυκλοφορούν, αλλά και στα ενδοθήλια των αγγείων μας. Άρα, στη φυσιολογία του ανθρώπου, η κίνηση και η μηχανική φόρτιση είναι από τα συνεκβά, εξελίχθηκαν παρέα. Τι φαινόμενο έχουμε στη σύγχρονη ζωή? Ότι έχουμε έναν άνθρωπο πλέον, ο οποίος έχει μειώσει δραματικά την φυσική δραστηριότητα. Η σωματική δραστηριότητα του σύγχρονου ανθρώπου είναι πολύ μειωμένη συγκριτικά με αυτό που ήταν. Κάποιοι υπολογίζουν ότι σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα που θα κάνει ο άνθρωπος με τα χέρια του, γιατί θα τον έχουν αντικαταστήσει τα ρομπότ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν και αυτή η μείωση της φυσικής δραστηριότητας επιβάλλει διαφορετικά διαβάσματα στο γενετικό υλικό, τα οποία είναι η βάση των χρόνιων νοσημάτων και αυτά τα οποία θα δούμε, γιατί αυτές οι αλλαγές κληρονομούνται. Δεν τις έχει μόνο αυτός που υφίσταται τον τρόπο ζωής το συγκεκριμένο, αλλά αυτό το διάβασμα του γενετικού του υλικού το μεταβιβάζει και στα παιδιά του. Έτσι λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι ο αιώνας μας χαρακτηρίζεται ότι το μέγιστο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουμε σαν ιατρικό σύστημα είναι η έλλειψη της φυσικής δραστηριότητας. Είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Γιατί μελέτες παρατηρήσεων έχουν δείξει, εάν μειωθεί η φυσική δραστηριότητα, περίπου ο άνθρωπος χάνει 4 χρόνια από τον προσδόκιμο επιβίωσής του. Εδώ μάλιστα να παρατηρήσουμε, εάν η φυσική δραστηριότητα αυξηθεί πολύ παραπάνω από ό,τι είναι φυσιολογικό, δεν συνεπάγεται τις ίδιες αλλαγές. Η έλλειψη είναι το πρόβλημα. Όταν λέμε λοιπόν άσκηση στην ιατρική και όταν λέμε θεραπευτική άσκηση, είναι για την αποκατάσταση της φυσικής δραστηριότητας του φυσιολογικού ανθρώπου. Η αύξησή της δεν έχει τα ίδια θεαματικά αποτελέσματα. Εδώ είναι οι παράγοντες κινδύνου για όλα τα χρόνια νοσήματα. Και ο καρκίνος σήμερα θεωρείται ένα χρόνιο νόσημα. Το έχουμε πετύχει αυτό. Αν όμως δούμε τους παράγοντες κινδύνους που επιδρούν καθοριστικά σε αυτά τα νοσήματα, είναι η δομή του γονιδίωματός μας. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, τουλάχιστον προς το παρόν. Είναι η ηλικία. Εγώ δεν μπορώ να το αλλάξω. 10 Ιουλίου του 1954 γεννήθηκα. Εκείνο όμως που μπορώ να αλλάξω είναι την καθιστική μου, τον τρόπο ζωής μου. Μπορώ να αλλάξω την ανθυγιεινή διατροφή μου. Μπορώ να αλλάξω το πώς διαχειρίζομαι τις στρεσογόνες καταστάσεις στη ζωή μου. Μπορώ να αλλάξω το κάπνισμα. Μπορώ να έχω μια πιο υγιή περιβαντολογική συνθήκη στη ζωή μου. Αυτά λοιπόν που αλλάζουν είναι αυτά τα οποία πρέπει να στοχεύσουμε στην ιατρική. Και για τον καρκίνο, ακούστηκαν και στις προηγούμενες ομιλίες, είναι ξεκάθαρο πλέον. Όχι μόνο προληπτικά, δηλαδή όποιος, αν πάρεις μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν φυσική δραστηριότητα καλή, έντονη και τους συγκρίνεις με εκείνους που κάνανε καθιστική ζωή, θα δεις ότι υπάρχει διαφορετική επίπτωση σε όλους σχεδόν τους καρκίνους. Στο πότε θα προκύψει ο καρκίνος, σαν επίπτωση της νόσου. Εδώ ξέρω σήμερα και υπάρχουν αποτελέσματα, ακούστηκαν κιόλας από τις συμμετέχουσες στο πάνελ, ότι η θεραπεία στον καρκίνο, η χημειοθεραπεία, είναι πιο αποτελεσματική αν είσαι σε πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης. Η αποκατάστασή σου μετά τη χημειοθεραπεία είναι δραματικά διαφορετική σε αυτούς που κάνουν θεραπευτική άσκηση. Και επειδή πλέον έχουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που πέρασαν έναν καρκίνο και λέμε είναι survivors ενός καρκίνου, αυτοί δεν φεύγει η πιθανότητα να πάθουν έναν άλλον καρκίνο ή να εξελιχθεί κάποια στιγμή ο ήδη
καρκίνος που θεωρήσαμε ότι έχει θεραπευτεί. Αυτοί λοιπόν που συνεχίζουν να κάνουν θεραπευτική άσκηση είναι δραματικά χαμηλότερα τα ποσοστά που εμφανίζεται ο καρκίνος. Εδώ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και έχει αναπτυχθεί ένας καινούριος κλάδος εξειδίκευση που λέγεται exercise oncology. Είναι επίσημος πλέον. Είναι θεαματική η διαφορά η οποία επιφέρεται. Και μάλιστα σε παιδάκια με λευχαιμία που αναφέρθηκε αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο παιδών με τον κύριο Αντώνη Κατάμι, τον καθηγητή, που ο Τάσος ο Φιλίππου τρέχει ένα πρόγραμμα, είναι δραματικό το πώς αυτά τα παιδάκια μέσα στα δωμάτια αυτά που ανέφερε η συνάδελφος στο πάνελ, πόσο δραματικά δέχονται τη χημειοθεραπεία καλύτερα, ψυχολογικά αισθάνονται καλύτερα όταν εκτελούν ένα πρόγραμμα. Δεν κάνουμε αθλητές, κάνουμε φυσική δραστηριότητα. Δεν κάνουμε άσκηση πρωταθλητισμού. Δεν είναι πρωτόκολλα πρωταθλητισμού, είναι φυσικής δραστηριότητας πρωτόκολλα. Και αυτά έχουν τεράστια αντίκτυπο μέσα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την νόσο του ένας ασθενής. Τώρα εδώ πρέπει να πούμε και ορισμένα πράγματα τα οποία καμιά φορά μπερδεύονται ακόμα και από ειδικούς. Η θεραπευτική άσκηση στους ασθενείς, για αυτούς μιλάμε, είτε είναι διαβητικός, είτε είναι υπερτασικός, είτε έχει οστεοπόρος, είτε είναι παχύσαρκος, είτε είναι καρκινοπαθής, δεν γίνεται για να τον κάνουμε πρωταθλητή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Γίνεται και έχουμε στοιχεία που δείχνει ότι moderate exercise είναι, επιφέρει με αλλαγή βελτίωση. Η υπερβολική άσκηση κάνει το αντίθετο. Δηλαδή το ανοσολογικό μας σύστημα, αν μπούμε και κάνουμε overtraining, χάνει την προσαρμοστικότητά του και γίνεσαι πιο ευπαθής από ότι εάν δεν έκανες τίποτα. Άρα υπάρχει η δόση. Η άσκηση είναι φάρμακο. Πρέπει να βρεις ποια είναι η κατάλληλη δόση, αλλά και για τον κατάλληλο άνθρωπο. Γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Η ίδια δόση, όπως το φάρμακο, είναι ανάλογα με το πόσα κιλά είσαι, το ίδιο και η άσκηση εξαρτάται, είναι εξατομικευμένη πρακτική. Πρέπει να μιλάς για το συγκεκριμένο άρρωστο, ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία που θα του δώσεις. Έτσι λοιπόν, όταν κάνουμε άσκηση, όταν κάνουμε πρωταθλητισμό, ψάχνουμε να βρούμε το optimal performance. Για μας που κάνουμε θεραπευτική άσκηση σε πληθυσμούς οι οποίοι πάσχουν από ανανόημση, νόσημα, εμείς ψάχνουμε το comfort zone. Εδώ θέλουμε να τον ασκήσουμε. Και αυτό είναι κάτι που δείχνει την εξατομίκευση που πρέπει να έχει από τους κατάλληλους ανθρώπους ο άνθρωπος που θα σε ακολουθήσει ένα πρωτόκολλο θεραπευτικής άσκησης. Γιατί η θεραπευτική άσκηση έχει την συχνότητα που πρέπει να γίνει, την ένταση που πρέπει να γίνει, το χρόνο και τη διάρκεια που πρέπει να έχει και τον τύπο. Θα είναι άσκηση αντιστάσεων, θα είναι αεροβική. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν με έναν τρόπο απάνω στον ασθενή και στην νόσο την οποία έχει, εξατομικευμένα. Τώρα, για τον προσδιορισμό όλων αυτών των threshold σήμερα, η πειραματική ιατρική έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να έχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να κάνει άσκηση σε κύτταρα και να βλέπει και να μελετάει η μηχανική φόρτιση σε ένα συγκεκριμένο κύτταρο, τι του αλλάζει μέσα του. Ποια είναι τα μονοπάτια τα οποία ενεργοποιούνται. Ποιες είναι οι μεταβολές στο γονιδίωμα που συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν, παραδείγματος χάρη εδώ ο Τάσος ο Φιλίππου, αναπληρωτής καθηγητής στη φυσιολογία, ο οποίος με μια υπέροχη ομάδα νέων παιδιών, φυσικοθεραπευτών, γυμναστών, οι οποίοι είναι στο εργαστήριο και δουλεύουν, δείξανε ότι υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος, ένταση και διάρκεια και συχνότητα της εφαρμογής ενός μιας μηχανικής φόρτισης που πετυχαίνει ένα ευεργετικό αποτέλεσμα. Αν την κάνεις υπερβολική, χάνεται αυτό το ευεργετικό αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά μπορεί να δούμε σε κυταρικό επίπεδο τι σημαίνει μηχανικά φορτιζόμενο ένα κύτταρο από ένα κύτταρο που δεν φορτίζεται. Και τι συμβαίνει αν ένα κύτταρο που απάντησε στη μηχανική φόρτιση του σταματήσει στη μηχανική φόρτιση. Ότι πέφτει αμέσως οι μοριακοί μηχανισμοί που είναι ευεργετικοί.
Έτσι λοιπόν, για τον καρκίνο του μαστού, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε σήμερα τι συμβαίνει στο γονιδίωμα. Ποιες είναι οι μεθυλιώσεις και οι υπερμεθυλιώσεις που γίνονται μέσα στο γενετικό μας υλικό που εξηγούν το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ξέρουμε τι συμβαίνει στο διαβήτη και τι σημαίνει και αυξάνεται η ευαισθησία στην ινσουλίνη και έχουμε ρύθμιση του ζαχάρου στο αίματος και μπορούν να έχουμε έναν τύπο 2 διαβήτη άρρωστο που αν κάνει το κατάλληλο θεραπευτικό πρωτόκολλο να μην χρειάζεται φάρμακα πλέον. Ξέρουμε τι σημαίνει με την υπέρταση και πώς μπορούμε να κατεβάσουμε 4 μονάδες στήλης υδραγύρου την πίεση σε ένα ράθο χωρίς χαπάκι, μόνο με θεραπευτικό πρωτόκολλο. Ξέρουμε γιατί όταν έχουμε πρώιμη άνοια και παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτού του ανθρώπου στην πραγματική άνοια, στη βαθιά αυτή βαριά νόσο, ξέρουμε ότι το μοναδική θεραπευτική μέθοδος που μπορεί να παρεμποδίσει τη μετάβαση της ήπιας νοητικής έκπτωσης σε άνοια είναι η άσκηση. Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο. Η μόνη ένδειξη την οποία έχει η Αμερικάνικη Νευρολογική Εταιρεία για το τι πρέπει να κάνει σε έναν άνθρωπο με πρώιμη ήπια άνοια είναι άσκηση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, κανένα φάρμακο. Και ξέρουμε όμως και γιατί. Γιατί αυξάνεται ο νευροτροφικός παράγοντας στο εγκέφαλο, ο οποίος μετριέται στο αίμα. Άρα μπορεί να δεις ποια είναι η κατάλληλη άσκηση που θα αυξήσει αυτόν τον παράγοντα στο αίμα για να έχει το ευεργετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή έχουμε πλέον δείκτες, ξέρουμε μηχανισμούς. Αυτό είναι που άλλαξε από την εποχή του Ιπποκράτη. Ότι όλοι ξέραμε ότι η άσκηση είναι καλό, όλοι ξέραμε ότι η διατροφή είναι καλό, όλοι ξέραμε ότι δεν είναι καλό να έχει στρες, αλλά τώρα το αποδεικνύουμε. Δεν είναι μεταφυσικό φαινόμενο. Είναι απόλυτα φυσικό φαινόμενο και περιγράφεται από μηχανισμούς και μεθόδους. Αυτά είναι τα θέματα που η σύγχρονη ιατρική έρχεται και λέει πλέον, και όχι μόνο η ιατρική, η επιστήμη γενικά, η επιστήμη της άθλησης, οι φυσικοθεραπευτές, έχουμε πλέον αποτελέσματα, οι ψυχολόγοι. Γιατί και η ψυχολογία τι είναι? Είναι μηχανισμοί με νευροενδορφίνες και με νευρομεταβιβαστές. Όλα αυτά επιδρούν σε αυτό που ερχόμαστε και λέμε πλέον ότι πρέπει να αλλάξει στην κοινωνία ο τρόπος που χειριζόμαστε έναν άρρωστο. Τα πανεπιστήμια και οι ιατρικές σχολές δεν πρέπει να διδάσκουν το φάρμακο και την εγχείρηση πλέον. Πρέπει να διδάσκουν το coaching στη ζωή, το τι σημαίνει διαχείριση στρες, τι σημαίνει άσκηση, τι σημαίνει διατροφή. Και εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι πολύ περήφανος που η Ιατρική Σχολή Αθηνών πλέον έχει μάθημα φυσιολογία της άσκησης, το οποίο το διδάσκει άνθρωπος ο οποίος δεν είναι γιατρός, αλλά είναι επιστήμες της άθλησης και του αθλητισμού, που όταν τον έβγαζα πριν 15 χρόνια λέκτορα, όλοι μου λέγανε «Μα τι κάνεις?». Τώρα λένε «Πόσο πιο μπροστά ήσουν?». Γιατί πρέπει να βλέπουμε το ολιστικό πράγμα της φυσιολογίας του ανθρώπου και της αντιμετώπισης των νόσων. Έτσι λοιπόν, σήμερα πετύχαμε το 2018 ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας να έχει αποδεχτεί τη θεραπευτική άσκηση ως επίσημα, ως συμπληρωματική θεραπεία. Και υπάρχουν, αν πάτε στο Κεντρικό Συμβούλιο και κλικάρετε στη ιστοσελίδα του, θα βγάλει όλα αυτά τα νοσήματα και πατώντας απάνω στο κάθε νόσημα θα σας βγάλει τα πρωτόκολλα θεραπευτικής άσκησης τα οποία πρέπει να υποβάλλονται οι ασθενείς εξατομικευμένα όμως. Δηλαδή δεν είναι για όλους το ίδιο πρωτόκολλο. Είναι οι γενικές αρχές που πρέπει να προσαρμόζονται στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει αλλού, συμβαίνει στην Αμερική πρώτα απ' όλα και φυσικά υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή που η θεραπευτική άσκηση συνταγογραφείται και πληρώνεται από τα δημόσια ταμεία. Δηλαδή διπληρώνεται από το ΕΟΠΗ το δικό μας. Η απόφαση λοιπόν του Κεντρικού Συμβουλίου του 2018 να την εντάξει ως συμπληρωματική θεραπεία ήταν το πρώτο βήμα και ευελπιστούμε ότι οι υπηρεσίες και τα Υπουργεία του Υγείας, αν πραγματικά είναι Υπουργεία Υγείας και όχι νόσου, θα πρέπει να αποδεχτούν ότι τα πρωτόκολλα θεραπευτικής άσκησης, η διαχείριση του στρες και η διατροφή πρέπει να είναι πρωταρχικά εργαλεία στην διατήρηση της υγείας των ανθρώπων.
Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ που με ακούτε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια, θα μπορούσα να πω, καταπληκτική παρουσίαση. Ήσασταν τόσο παραστατικός, με ακρίβεια, κατανοητός σε όλο τον κόσμο. Και θα ήθελα να κρατήσω μερικές λέξεις κλειδιά, αν μου επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα για την εξατομίκευση της κάθε περίπτωσης. Το δεύτερο, ότι η άσκηση πρέπει να γίνεται από τους ειδικούς. Το τρίτο, ότι υπάρχουν κάποιες αρχές, κάποιες δοσολογίες, οι οποίες βέβαια θα πρέπει να συνδυάζονται με το ιστορικό και την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Κάτι πολύ σημαντικό, ότι μας είπατε ότι ανοίγεται μια νέα επιστήμη. Και το τελευταίο, ότι υπάρχουν πλέον αποδείξεις, υπάρχουν οι μηχανιστικές μέθοδοι, οι οποίοι αποδεικνύουν αυτό το οποίο εμπειρικά μέχρι τώρα, ως συμβουλές του Ιπποκράτη χρησιμοποιούσαμε. Τώρα πλέον έχουμε επιστημονικά δεδομένα σε μοριακό επίπεδο, το οποίο μας αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα της άσκησης στη θεραπεία πάρα πολλών νοσημάτων. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μείνετε μαζί μας για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε πάρα πολλές ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν. Καλώς το βήμα τον κύριο Κουλουβάρη να διαχειριστεί πλέον τις ερωτήσεις και μαζί, νομίζω, και με τις αγαπητές φίλες, να προσπαθήσουμε να δώσουμε το δικό μας, τη δική μας βοήθεια στις ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τον καθηγητή, τον κύριο Κουτσουγέρη. Εδώ να πούμε ότι το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας είναι μια μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς τον ελληνικό αθλητισμό. Ξεκίνησε δειλά-δειλά κοντά στον νέο χταραντούχο αθλητή, αλλά είναι τέτοιος ο ενθουσιασμός του καθηγητή, του κύριου Κουτσουγέρη, και η επιστημονική κατάρτιση που μας παρέσυρε, έτσι ώστε να ανοίξουμε και εμείς τα φτερά μας σιγά σιγά για τη θεραπευτική άσκηση. Είναι πρωτοπόρο στη χώρα μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ καλή η ομιλία. Και βλέπετε, κορίτσια, ότι αυτό που αισθανόμαστε, γιατί και εγώ αθλητής είμαι, δεν βίωσα αυτά που βιώσατε, αυτά που αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς σας, έχουν βιολογική βάση πια. Όλα αυτά που λέμε, αισθάθηκα ωραία μετά την προπόνηση, μετά την άσκηση. Να πάμε γρήγορα στις ερωτήσεις, γιατί έχουμε πάρα πολλές και θα προσπαθήσω να τις έχουμε ξεπεράσει και το χρόνο για 10 λεπτά. Ποια είδη γυμναστική συνίσταται λοιπόν στο καρκίνο στήθους με εγκοκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό? Τι ένταση γυμναστική συνίσταται? Αερόβια άσκηση επιτρέπεται? Αυτό είναι για σένα, κύριε Τσολάκη. Ναι. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι φυσικά κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη, αλλά γενικά μπορούμε να πούμε ότι όλες οι μορφές άσκησης έχουν την συνεισφορά τους πάνω στην αποκατάσταση αυτών των προβλημάτων. Σαφέστατα, να συζητήσουμε ότι πρέπει να υπάρχει ήπια ένταση, να ξεκινήσει μετά από ένα καλό κλινικό έλεγχο, ένα ιστορικό, να δούμε λοιπόν το επίπεδο της φυσικής κατάστασης το οποίο ξεκινάει και από εκεί και ύστερα να πάμε προοδευτικά, συστηματικά, θα μπορούσα να πω και καθημερινά, διαλέγοντας πρωτόκολλα ήπιας, δηλαδή να ξεκινήσουμε από ένα περπάτημα, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει από 20-30 λεπτά, να φτάσουμε σιγά-σιγά τη μία ώρα και να, από τη στιγμή που αποκτήσουμε ένα επίπεδο φυσικής κατάστασης, σιγά-σιγά ίσως θα μπορούσαμε, να τολμήσω να πω, να μπούμε και σε δυνατότερα, εντονότερα πρωτόκολλα έντονης διαλυματικής άσκησης, μικρής διάρκειας με μεγάλα διαλύματα. Ίσως είναι κάτι το οποίο θα συσσωρεύσει περισσότερες, να το πω έτσι πολύ απλά, αντιοξειδωτικές ουσίες και θα κάνει ίσως και γρηγορότερη την αποκατάσταση σε σχέση με την παραδοσιακή, συστηματική, συνεχή άσκηση. Εννοείται ότι και τα βάρη, ξεκινώντας από εντάσεις οι οποίες πρέπει να είναι 30, τόσο χαμηλές, 30% της μέγιστης επανάληψης, βάζοντας ένα σετ σε σχετικά μέτριο αριθμό επαναλήψεων, κάπου εκεί στις 12, να κάνουμε τουλάχιστον, θα μπορούσα να πω, 12 με 16 συνεδρίες, 2 με 3 φορές την εβδομάδα και σιγά σιγά να περάσουμε σε δυνατότερα πρωτόκολλα που θα μπορούν άφοβα, μπορώ να πω, 60-80% της μίας μέγιστης επανάληψης. Σε όλο αυτό θα μπορούσα να προσθέσω αυτές τις τάσεις οι οποίες υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τις διατάσεις, τη γιόγκα και το πιλάτες, το οποίο επίσης μπορεί να μπει άφοβα και ίσως θα μπορούσε να συνδυαστεί με την αερόβια σαν ξεκίνημα, διότι είναι μια, αν θέλετε, λειτουργική, ήπια μορφή προπόνησης, στην οποία
αποκαθιστάται και το εύρος της κίνησης, μειώνεται, υπάρχουν μελέτες που μειώνεται ο πόνος, μειώνεται και η κόπωση στην οποία αισθάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν χημειοθεραπείες, οπότε κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι είναι μια καλή συντροφιά μαζί με την αερόβια άσκηση για ξεκίνημα. Άρα και οι τρεις μορφές άσκησης έχουν θέση στις περισσότερες μορφές καρκίνου και φυσικά και στον καρκίνο του στήθους. Νομίζω και η επόμενη ερώτηση έχει απαντηθεί. Χάρη σε περίοδο χημειοθεραπείας ή ενδιάμεση περίοδο παύση σε άτομα τρεις ηλικίες με καρκίνο στο πνεύμα, τι άσκηση ενδείκνεται, περπάτημα και αναπνευστικές ασκήσεις, πόση διάρκεια? Νομίζω τα είπες αναλυτικά. Νομίζω ότι ναι, η ήπια μορφή σε πολύ μικρές προοδευτικές, αν θέλετε, δόσεις είναι πολύ, μια βοηθητική, αν θέλετε, κατάσταση. Να δώσουμε μια πληροφορία μόνο χάρη εδώ, ότι για να πούμε ότι όταν ο ασθενής προχωρήσει λίγο στην προπόνηση, υπάρχει αυτό που λέμε το talk test, για να καταλάβει ότι είναι σε κάποια καλή ένταση η άσκησή του, είναι όταν βγαίνει με κάποιον και περπατάει ή αθλείται, για κάνα δεκάλεπτο να υπάρχει μια άσκηση που να μην μπορεί να συζητήσει, κάνει διάλογο με τον συναθλητή του. Είπε πολλές αλήθειες ο κ. Κουτσιλιέρης για τους ειδικούς και συχνά φοβάμαι ότι διαβάζοντας τα άρθρα θα παρασυρθούμε, γιατί ξαφνικά διαβάζουμε high intensity training. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται και στους αθλητές. Το high intensity training για θεραπευτική άσκηση έχει τις ίδιες βασικές αρχές, αλλά σαφέστατα πρέπει να δούμε το τι μπορεί, ποια είναι. Δηλαδή, μπορεί να πάρει το συγκεκριμένο φάρμακο, αλλά σε τι δόση. Άρα, είναι αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και κάτι άλλο. Η καρδιακή συχνότητα που συνήθως προτείνεται είναι μια δύσκολα προσεγγίσιμη μέθοδος έντασης και κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους. Άρα, αυτό το οποίο λέτε, κύριε Κουλουβάρη, σαφέστατα, ναι, είναι ένας, αν το πούμε, εμπειρικός τρόπος να προσεγγίσει ο άλλος και να καταλαβαίνει που βρίσκεται, αλλά και ο δείκτης υποκειμενικής κόπωσης, δηλαδή αν τον μάθουμε και του λέμε από το 1 μέχρι το 10 ή από το 6 μέχρι το 20, που είναι διάφορες, αν θέλετε, κλίμακες, μπορούμε σιγά-σιγά να τον πείσουμε και να ποσοτικοποιούμε την ένταση της άσκησης. Πολύ σωστά. Η κυρία Ρεγκίνα έχει ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Ρωτάει, είμαι φοιτήτρια ψυχολογίας και τη θαυμάζω λόγω των αυτών που πέρασε. Είχατε, κυρία Ρεγκίνα? Με το που μπήκα στο νοσοκομείο, οι γιατροί μου είπαν ότι υπάρχει διαθέσιμη ψυχολόγος. Καλός ή κακός, προσωπικά δεν την χρειάστηκα ποτέ. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι όπως πάμε σε κάθε γιατρό, πονάει το δόντι μας, πάμε στον οδοντίατρο. Έχουμε κάτι, πάμε στον ογκολόγο, ας πούμε. Θεωρώ ότι εν έτη 2021 πρέπει λίγο να φύγει το ταμπού του ψυχολόγου και να ξεκινήσουμε να επισκεπτόμαστε ψυχολόγους για την ψυχούλα μας. Μπορεί κατά τη διάρκεια όχι. Έχω πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Παρ' όλα αυτά, μετά τις θεραπείες μου, συμβουλευτικά μιλάω με φίλη ψυχολόγο. Για να ξαλαφρώσω εγώ. Κάποιο σχόλιο εδώ, κυρία Μπογιατζή, σε αυτό? Τα έχει πει όλα η Ρεγκίνα σήμερα. Πολύ ωραία. Μετά από ογκεκτομή, καρκίνος μαστού, 8 χημειοθεραπείες, 30 ακτινοβολίες και αφού μπήκα σε μηνόπαυση λόγω των χημειοθεραπείων, είμαι στα 50 αλλά είχα περίοδο κανονική, έχουν περάσει 3 μήνες και έχω πόνους στους αθρώους και δυσκαμψία, γεγονός που καθιστά επίπονη την έντονη άσκωση και αρκούμε σε χαλαρό περπάτημα. Τι προτείνετε και αν μπορούμε να επαναλάβουμε το μοτίβο άσκησης που είπαμε στην αρχή? Εδώ θα ήθελα λίγο και την συμβολή του κ. Κουτσιλιέρη, γιατί είναι μια περίπτωση ιδιαίτερη. Κύριε Κουτσιλιέρη, ακούσατε την ερώτηση? Ναι, αν κατάλαβα καλά, ρωτάει αν η ήπια άσκηση που κάνει αυτή τη στιγμή μέσω του περπατήματος μπορεί να εξελιχθεί αργότερα σε ένα πρωτόκολλο πιο έντονο. Και προφανώς, με το που λέμε comfort zone, είναι τι είμαστε σήμερα ανάλογα με τη φυσική μας κατάσταση. Αν καλυτερεύσει η φυσική μας κατάσταση, προφανώς μπορούμε να δεχτούμε μέσα στο comfort zone πιο έντονη άσκηση. Άρα είναι μια προσαρμογή η οποία πρέπει να γίνεται σιγά-σιγά. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, ανεβαίνει η φυσική κατάσταση του αυτού που κάνει την θεραπευτική άσκηση, άρα μπορεί να ανέβει και το επίπεδο της φόρτισης που γίνεται μέσα από την άσκηση αυτή. Στα νοσήματα τα ογκολογικά είναι πολύ σημαντικό να έχει κανένας πλήρη εικόνα τι φάρμακα παίρνει, γιατί έχουμε παρενέργειες, αν υπάρχουν μεταστάσεις, παραδείγματος χάρη, πού είναι αυτές οι μεταστάσεις, για να ξέρεις τι είναι αυτό που προτείνεις, για να μην φορτίζεις μια περιοχή η οποία μπορεί να έχει πρόβλημα,
Και φυσικά ένα θέμα το οποίο πάντα πρέπει να έχει κάποιος στο μυαλό του είναι ότι πολλές φορές υπάρχει συνοσηρότητα. Δηλαδή ένας που έχει, ξέρω, είναι παχύσαρκος, μπορεί να έχει και ένα έμφραγμα, μπορεί να έχει και υπέρταση και μπορεί να έχει και καρκίνο. Άρα όταν παρεμβαίνεις με τη θεραπευτική άσκηση, επειδή παρεμβαίνεις για το νόσημα, δεν παρεμβαίνεις για να αυξήσεις αν θέλετε, την ικανότητα να παράξει έργο το μυοσκελετικό του σύστημα, πρέπει να έχεις την ικανότητα, και γι' αυτό θέλει η συνεργασία των επιστημόνων, να έχεις μια σαφή αντίληψη τι σημαίνει παίρνω τρία φάρμακα τα οποία μπορούν να αλληλεπιδράσουν και τα οποία μπορούν να απευθύνονται σε τρεις διαφορετικές νοσολογίες στον ίδιο άρρωστο. Άρα η θεραπευτική σου άσκηση και η πρότασή σου πρέπει να λαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό και επιμένω στο εξατομικευμένο, ότι είναι για τον καθένα μας διαφορετικό. Άλλη θεραπευτική άσκηση θα κάνω εγώ, άλλη ο κύριος Κουλουβάρης, ο οποίος είναι πιο νέος και πιο σπαθάτος και πιο όμορφος, παρότι είναι από το ίδιο χωριό. Αν μπορώ να βοηθήσω λιγάκι βιβλιογραφικά. Το θυμισμένο κότρονα της μάνης. Βιβλιογραφικά μπορώ να πω μόνο ότι μετά από 8 εβδομάδες από μια μαστεκτομή υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσει ήπια άσκηση. Εφόσον βέβαια δεν υπάρχουν συμπτώματα πόνου, ζαλάδες από τη χημειοθεραπεία και όλα αυτές τις παρενέργειες οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες θα πρέπει πρώτα να εξαλειφθούν ή να υπάρξει άσκηση τόσο ήπια, γιατί υπάρχει θεωρία, η βιβλιογραφία λέει ότι κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, παρότι υπάρχει πτώση της αερόβιας ικανότητας, άρα και λογικά της ικανότητας να παράξεις έργο και έντονο αίσθημα κόπωσης, στο 90% των ανθρώπων οι οποίοι δέχονται τη χημειοθεραπεία, η αερόβια άσκηση έχει αποδειχθεί, η ήπια αερόβια άσκηση, ότι απαλύνει όλες αυτές τις εμφανίσεις των παρενεργειών. Να προσθέσω εδώ, Χάρη, ότι εδώ πρέπει να σταθεί δίπλα στον ασθενή ο γιατρός ή ψυχολόγος και πάνω στη διαδικασία και στην περίοδο που η χημειοθεραπεία θα έχει προκαλέσει όλες αυτές τη δυσχέρεια και τη δυσφορία, να προσπαθήσουμε και να επιμένουμε βιές. Κάνε την άσκηση. Και σιγά-σιγά θα το χτίσει. Πάντα εξατομικευμένο. Πάω συνέχεια μετά από μαστεκτομή και προσθετική και αφαίρεση μασχαλιών λεμφαδένων. Επιτρέπεται η ασκήση ιδίου βάρους. Είπαμε ότι επιτρέπεται, το είπε και ο καθηγητής ο κ. Αρκαδόπουλος. Ναι, επιτρέπεται, μπορείτε να κάνετε την άσκηση. Ακούστηκε μέχρι τώρα για άτομα που έχουν κάποιο θέμα υγείας, χειρουργικές εμβάσεις, καρκίνος, δέχονται οδηγίες άσκησης από γιατρούς και γυμναστές. Άρα μιλάμε για αποκατάσταση και θεραπευτική άσκηση, σωστά. Ποιος είναι τελικά πιο αρμόδιος από τον φυσιοθεραπευτή και πόσον μάλλον τον εξειδικευμένο σε ογκολογικά περιστατικά, ή κάτι δεν κατάλαβα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω είναι η συνεργασία όλων, το έχει πει ο καθηγητής ο κ. Κουτσουγέρης, συνεργασία του χειρουργού αν έχει γίνει χειρουργική επέμβαση, του ογκολόγου αν δίνει τη χημειοθεραπεία και την ακτινοβολία, του φυσικοθεραπευτή, του γυμναστή. Είναι σταδιακά η ανάπτυξη φυσικής κατάστασης, άρα περνάτε από όλη αυτή την ομάδα. Επανέρχομαι να ρωτήσω ποιος καθορίζει το πρωτόκολλο άσκησης ανά ασθενή. Η χειρουργός μου δεν με βοήθησε καθόλου, ο ογκολόγος το ίδιο, η φυσικοθεραπεύτη όλο συμβουλευτικά ελάχιστα. Εναποθέτω τις ελπίδες μόνο στον προσωπικό γυμναστή μου με όσες γνώσεις έχει ή μπορεί να αποκτήσει διαβάζοντας το ίδιο. Εδώ είναι ένα κέριο ερώτημα. Θα ήθελα τον καθηγητή. Α, συγγνώμη, η Ρεγκίνα μας. Η Ρεγκίνα, ναι. Είναι και η ειδική. Πες μας, Ρεγκίνα, ναι. Είμαι και εγώ γυμνάστρια. Λοιπόν, το κακό δεν ξέρω αν είναι μόνο στη χώρα μας. Δέχομαι πάρα πολλές ερωτήσεις, πάρα πολλές όμως καθημερινά. Είναι το ίδιο μήνυμα. Έχω ντυνχή πάθηση και ο γιατρός μου απαγόρευσε την γυμναστική. Τι να κάνω, η απάντησή μου είναι να αλλάξεις γιατρό. Είμαι ξεκάθαρη σε αυτό το πράγμα, συγγνώμη. Όπως λέμε, μιλάμε για θεραπευτική γυμναστική. Είναι ένα σύνολο ανθρώπων που πρέπει να συνεργάζεται. Προσωπικά, σαν γυμνάστρια, μπορεί να έχω χι γνώσεις, ποτέ δεν πράττω μόνη μου. Θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό του ασθενή, τον οποίο γυμνάζω, τον φυσικοθεραπευτή του, τον ογκολόγο του, τον ορθοπαιδικό του. Πρέπει ο γυμναστής σας να μιλάει με τους γιατρούς σας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία. Και για τον κύριο καθηγητή, εκτός από λευχαιμία, τυχαίνει να είμαι και διαβητική τύπου 1. Οπότε, καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την άσκηση σε μένα, λόγω υπογλυκαιμιών, ινσουλίνης κτλ. Έχω μια άψογη συνεργασία με τους γιατρούς μου πάνω στο θεματολογικό της Αλεξανδρούπολης και με τον διαβητολόγο μου, τον κύριο Τσούτσα.
έχω καταφέρει να έχω μία άψογη γλυκοζηλιωμένη, να ασκούμε όλα αυτά σε συνεργασία. Δεν είναι τίποτα ακατόρθωτο εάν οι γιατροί σας συνεργαστούν με τον αρμόδιο γυμναστή σας. Δεν είμαστε μπακάλιδες, συγγνώμη για την έκφραση. Πρέπει να εμπιστεύεστε ειδικούς και όχι όποιον βρίσκεται μπροστά σας με ένα όμορφο σώμα. Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Η άσκηση είναι υγεία. Αυτό από μένα. Νομίζω ότι τα είπε όλα. Απλώς ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Ότι πλέον υπάρχουν guidelines, υπάρχουν πρωτόκολλα εγκεκριμένα. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όπως όταν παίρνεις ένα φάρμακο, το παίρνεις με οδηγίες που λέει τόση δόση για τόση διάρκεια, τόσες φορές την ημέρα. Και το ίδιο είναι και τα guidelines. Υπάρχουν guidelines για κάθε νόσο, την οποία την προσαρμόζεις εσύ ανάλογα με τον άρρωστο. Και ο πιο καλύτερος είναι να γράψει κάποιος την θεραπευτική άσκηση, να τη συστήσει, αλλά να υπάρχει ένας ειδικός που θα την εφαρμόσει. Αυτός ο ειδικός που θα την εφαρμόσει πρέπει να είναι γνώστης και δεν κάνει ό,τι του κατέβει, κάνει αυτό που το πρωτόκολλο του λέει. Και σε πειραματικό επίπεδο ή ερευνητικό επίπεδο κοιτάμε να δούμε βελτιώσεις του πρωτοκόλλου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πρωτόκολλο που λέει τι πρέπει να κάνει σε κάθε νόσο και πλέον εσύ έχεις να προσαρμόσεις το πρωτόκολλο στον ασθενή που έχεις. Να, στα τελευταία σχόλια, ένα ευχαριστώ στη Ρεγκίνα, γιατί μαζί της έπαιρνα δύναμη και εγώ για να εξορκίζω τη δική μου λευκαιμία. Αυτή η Αλεξανδρούπολη, εγώ Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες σε όλη την Ελλάδα. Συγχαρητήρια και στις τρεις σας. Η ιστορία της νεαρότερης κοπέλας δίνει το μάθημα σε όλους τους γονείς ότι πρέπει να ενημερώνουν τα παιδιά τους αν βρεθούν μπροστά σε μια ασθένεια για να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να βάλουν στόχους για το κοντινό έστω μέλλον που μπορεί να τους χαρίσουν ένα μακρινό μέλλον όπως το ονειρεύονται. Εδώ θα ήθελα να κλείσω σιγά σιγά, γιατί έχουμε περάσει και την ώρα και ευχαριστούμε πολύ τη φιλοξενία από το Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα ήθελα να κλείσω με ένα σχόλιο από όλες σας. Είναι η μέρα της γυναίκας, χρόνια πολλά στη γυναίκα, στη γυναίκα μητέρα, σύντροφο, αδελφή, ανεξάρτητη, ανεξάντλητη, αστήρευτη, δυναμική αλλά και συγχρόνως τρυφερή. Με ένα μήνυμα, κορίτσια, Ρεγκίνα. Εγώ, όπως είπα και πριν, θέλω να πω σε όλες ότι είναι υπέροχες, να αγαπάτε τις πληγές σας, γιατί μιλάμε και για καρκίνο, να αγαπάτε τις πληγές σας, την ίσως όχι τόσο όμορφη εικόνα σας μέσα στο νοσοκομείο. Είστε πανέμορφες γιατί είστε μέσα σας όμορφες. Το δικό μου μήνυμα ήταν, είναι και θα είναι από εδώ και πέρα, ότι όσοι από εσάς μπορείτε, σας παρακαλώ, γιατί εμένα αυτό με κράτησε στη ζωή, δώστε αίμα. Εγώ χρειάστηκα γύρω, μάλλον πάνω από 20 φιάλες αίμα για να κρατηθώ στη ζωή. Οπότε όσοι μπορείτε, σας παρακαλώ από την ψυχή μου, κάντε ένα δώρο σήμερα και δώστε αίμα αύριο και γίνετε δότης μυελού των οστών. Μπορεί να σώσετε από ένα παιδάκι μέχρι εμένα. Ευχαριστώ. Δερίνα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι καταρχάς ευχαριστώ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εσάς που μας καλέσατε εδώ. Να είναι όλες πολύ δυνατές, να μην φοβούνται το καρκίνο. Οι γυναίκες είμαστε πάρα πολύ δυνατές. Θεωρώ ότι είμαστε πιο δυνατές και από τους άντρες. Αλλά και οι άντρες παλεύουν με τον καρκίνο, οπότε και αυτοί πρέπει να παίρνουν δύναμη. Να συμπληρώσω ότι δεν χρειάζεται μόνο να έχεις ένα περιβάλλον δίπλα σου, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ζουν τον καρκίνο ή το βιώνουν και είναι μόνοι τους. Δεν έχουν γονείς, οικογένειες, παιδιά και κάποιους να τους στηρίξουν. Και αυτοί δεν θα πρέπει να ντρέπονται. Έχουν τους γιατρούς τους, έχουν τους ψυχολόγους, έχουν τους γυμναστές ή ό,τι άλλο και να ζητάνε βοήθεια. Γενικά ο κόσμος φοβάται να ζητήσει βοήθεια. Φοβάται να πει ότι έχω αυτό το πρόβλημα, ποιος μπορεί να με βοηθήσει. Πάντα νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Και η κλασική ιατρική και η ομοπαθητική και η γυμναστική αλλά και η ψυχολογία παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την ασθένεια. Γιορζίνα. Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε όλες και όλοι απίστευτη δύναμη μέσα μας και δεν υπάρχουν όρια στο πού μπορούμε να φτάσουμε και στο τι μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να φροντίζουμε τη ψυχή μας και το σώμα μας και να βρίσκουμε τη δύναμη πάντα στα δύσκολα, να μην κλείνουμε τα μάτια μας. Χριστίνα, εσύ σαν ψυχολόγο. Εγώ σαν ψυχολόγο, σαν γυναίκα, από όπου και να το πιάσεις. Σαν μητέρα. Να σου πω το ίδιο, σαν μητέρα. Με ρώτησε πριν ο κύριος Τσολάκης γιατί σε μένα. Γιατί πώς θα το απαντήσουμε αυτό. Το γιατί σε μένα αφορά και σε ατομική ευθύνη, πώς ζούμε σαν άτομα και σε συλλογική ευθύνη, πώς ζούμε συλλογικά. Ζούμε λάθος.
Και όταν το καταλάβουμε αυτό, θα δούμε ότι έτσι όπως έχουμε ζήσει, γιατί όχι σε μένα. Και από εκεί αρχίζει η θεραπεία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα εδώ, λέγοντας ότι εμείς θέλουμε αυτό που λέμε και στο Τμήμα Αθλητικής Αριστείας, θέλουμε να μετράμε νίκες, θέλουμε να μετράμε ήττες, δεν θέλουμε να μετράμε πληγές. Δεν θέλουμε πληγές. Νίκες και ήττες θα μετρήσουμε πολλές στη ζωή μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Κουτσουγιάρη, θα ήθελα να κλείσετε εσείς. Παρακαλώ, είναι μαζί μας. Απλώς ήθελα να πω ότι τις καλεσμένες σας ήταν, νομίζω, έδωσαν το περίγραμμα της σχέσης γυναίκας άθλησης σε μια ημέρα που είναι αφιερωμένη στη γυναίκα. Και νομίζω ότι ας πούμε, οι προσωπικές τους εμπειρίες και ο τρόπος με τον οποίο έδωσαν αυτά την εμπειρία τους μέσα από αυτή την περιπέτεια είναι, νομίζω, ότι το καλύτερο περίγραμμα που θα μπορούσε κανένας να δώσει για αυτή την μέρα. Και ειλικρινά θέλω να σε ευχαριστήσω, Τάκη, που μου έδωσες την ευκαιρία να συμμετάσχω μαζί με τους συναδέλφους και την ψυχολόγο αλλά και τον συνάδελφο εκεί από τις επιστήμες της άθλησης, που μπορούμε και μοιραζόμαστε αυτό το όνειρο, δηλαδή το να φέρουμε τον τρόπο ζωής και την αλλαγή του τρόπου ζωής μέσα σε αυτό που λέγεται ανθρώπινο κεφάλαιο και διαχείριση υγείας. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουν προσπάθειες σαν και αυτές του Ιδρύματος Νιάρχου για την μετάδοση αυτού του μηνύματος σε όλο τον πληθυσμό της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εδώ να τονίσω το μήνυμα και μότο του Προέδρου του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, του κυρίου Ανδρέα Δρακόπουλου, που πάντα λέει «Connect the dots», σύνδεσε τις κουκίδες. Σύνδεσε τις κουκίδες και ξεκίνα από χαμηλά. Ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Συγγνώμη που περάσαμε λίγο την ώρα. Ευχαριστούμε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλό σας βράδυ, χρόνια πολλά.